Κύριε επιθεωρητά, εδώ στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, εμείς οι στρατιωτικοί γιατροί θα στοχαστούμε και θα φιλοσοφήσουμε σήμερα πάνω σε ένα θέμα άκρας πνευματικότητας, στο φαινόμενο του θανάτου. Θα μιλήσουμε για το θάνατο που τον διδάσκουμε στους στρατιώτες μας όταν θα χρειαστεί να τον αποδεχτούν γενναία για να φυλάξουν την πατρίδα, αλλά και για να αφήσουν αλυσμόνητη τη μνήμη τους στις ερχόμενες γενιές, εάν καλοτυχήσουν να πέσουν. Εκείνο που τους αγαπούν οι θεοί πεθαίνουν νέοι, έλεγαν οι Έλληνες. Λέμε σήμερα τα ονόματα Μάρκος Μπότσαρης Καραϊσκάκης και δακρύζουμε. Και θα μιλήσουμε για το θάνατο. Εμείς που τον παλεύουμε στα νοσοκομεία υπηρετώντας και λατρεύοντας τη θεά υγεία. Εκείνη την υπέροχη κόρη που όλοι έχουμε τη μορφή της στα ιατρία μας. Εκεί που την έπλασαν ποιοι άλλοι, οι Έλληνες βέβαια. Η θεά υγεία είναι η άλλη όψη της ομορφιάς. Γιατί η υγεία είναι η ισορροπημένη συλλειτουργία της σωματικής και της πνευματικής μας δομής. Είναι η αρμονία του σώματος και του μυαλού μας, όπως την οργανώνει η αλάνθαστη ιερή οδηγία της φύσης. Για το σκοπό αυτό έχουμε καλέσει έναν επαρκή ομιλητή. Θέλει να τον προσφωνάζουμε δάσκαλο, έτσι απλά. Σεβόμαστε την επιθυμία του, γιατί κοντά στα άλλα δείχνει και κάτι από το σεμνό ήθος του στρατιώτη. Ωστόσο, θα σας δώσω με ένα μόνο στίγμα τη φυσιογνωμία του. Ο ομιλητής μας έχει γράψει βιβλία. Βιβλία λίγα, αλλά είναι από τα ωραιότερα βιβλία που έχουν γραφτεί στη γλώσσα μας. Το θέμα που θα μας αναπτύξει σήμερα έχει τον τίτλο «Η φιλοσοφική θεώρηση του θανάτου». Εκλεκτέ μου φίλε, σας καλώ στο βήμα. Κύριε επιθεωρητά, ο χώρος αυτός, όπως έρχεται από τα αρχαία θέατρα, λέγεται ορχήστρα. Όπως επάνω βλέπουμε το κύλον από τα αρχαία θέατρα πάντα, τις κερκίδες, τα διαζώματα. Είμαστε δηλαδή σε ένα χώρο που έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, τα αρχαία θέατρα όπου διδάχθηκε η Αττική τραγωδία. Και η Αττική τραγωδία είναι το ευγενικότερο προϊόν που έσωσε να δημιουργήσει ο άνθρωπος στον πλανήτη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Ποτέ δεν υπόθηκε κάτι περισσότερο αληθινό, περισσότερο εμπράγματο, περισσότερο ρεαλιστικό, περισσότερο ενάρετο και οδηγητικό και έμορφο από την Αττική τραγωδία. Εάν δεν έχουμε αυτή την εικόνα για την Αττική τραγωδία, κάποιοι φταίνε. Θα πω η παιδεία αμέσως και θα φορτωθώ την ευθύνη σαν δάσκαλος. Αυτή την Αττική τραγωδία τη γέννησε η διαλεκτική σχέση των Ελλήνων με το θάνατο. Είναι δηλαδή ένα γέννημα από αυτό το αντιμέτρημα το πνευματικό που είχαν οι Έλληνες με το φαινόμενο του θανάτου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί και γεωμετρικά με τον εξής απλό τρόπο. Για φέρετε λίγο στο μυαλό σας την Αττική τραγωδία, τους τρεις μεγάλους τραγικούς μας ποιητές. Αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι τύποι, αυτές οι υπέροχες νοητικές εποπτείες που έπλασαν, τα αγάλματα λόγου, όπως λέμε στη λογοτεχνία, είναι όλοι άνθρωποι που στο τέλος πέφτουν. Ο Αγαμέμνον σφάζεται στα λουτρά. Η Κλητεμίστρα τη σφάζει ο γιος της. Ο Αίγιστος τον σκοτώνει ο Ορέστης. Ο Ιδίπους βγάζει τα μάτια του και ύστερα πεθαίνει στον Κολονό. Η γυναίκα του και μητέρα του, η Ιωκάστη, απαγχωνίζεται. Η κόρη τους, η Αντιγόνη, τη θάβουν ζωντανή. Η γη του, η Δίποδα,
ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκης σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Και στη συνέχεια, αν δούμε την αρχική τραγωδία, θα δούμε ότι συνεχώς έχουμε ένα άγριο θέατρο σφαγής. Ο Αίας, ο υπέροχος αυτός στρατιώτης, αυτοκτονεί με το ξύφος. Ο Υπόλυτος, η πικαναβάγια, συντρίβεται κομμάτια στους βράχους. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα, ένα τροχαίο άγριο. Η Μύθια σφάζει τα παιδιά της κλπ. Να τη σχέση με το θάνατο που γεωμετρικά αποδεικνύεται. Και αν φύγουμε από την αρχαία τραγωδία και πάμε στην πιο ίσως υψηλή στιγμή της τέχνης της Ευρώπης, στην τραγωδία του Σέξπιρ, που είναι κατευθείαν το παιδί του Εσχύλου, θα δείτε πάλι εκεί ότι στο τέλος, καθώς κλείνει η σκηνή, γεμίζει η σκηνή με πτώματα. Φέρτε στο μυαλό σας τον Μάκμπεθ, τον Οθέλο, τον Άμλετ, τη Δεσδεμόνα, την Οφηλία κλπ. Δειγματοληπτικά, για να μην κάνω μία αναφορά πια στην παγκόσμια τέχνη, να πω πόσο αυτό το θέμα απασχόλησε τη μεγάλη τέχνη. Αυτή λοιπόν η ορχήστρα, όπως την έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, από τους νεοέλληνες ονομάστηκε το Μαρμαρένιο Αλόνι, διότι έτσι είναι στα θέατρα, ένα Μαρμαρένιο Αλόνι. Δηλαδή, αν πάτε στο θέατρο του Διονύσου, εδώ στα νότια της Ακρόπολης ή σε όλα τα αρχαία θέατρα. Και ξέρουμε ότι στα Μαρμαρένια Αλόνια εχόρεψε και πάλεψε ο Διγενής και ο Γάρος. Για θυμηθείτε τους δύο αυτούς ωραίους στίχους από το δημοτικό μας τραγούδι. Και πήγαν και παλέψανε στα Μαρμαρένια Αλόνια. Και όθε χτυπάει ο Διγενής, το αιμαυλάκι κάνει. Και όθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίμα τράφω κάνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα μπούμε στο θέμα μας. Πρωτού σας δώσω τις ενότητες, τις τέσσερες ενότητες απάνω στο οποίες θα προβληματιστούμε και θα κάνουμε και συζήτηση, διάλογο στο τέλος. Θέλω να κάνω δύο δηλώσεις προεξαγγελτικές που τις θεωρώ και αναγκαίες για μια σωστή προσέγγιση επιστημονική ενός θέματος. Η μία είναι ότι η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε για να επεξεργαστούμε το πρόβλημά μας έρχεται καθαρά από τις μεθόδους των θετικών επιστημών. Απευθύνομαι σε γιατρούς και ξέρετε τι σημαίνει μέθοδος θετικών επιστημών. Λαμπορατόριο. Εδώ δεν έχει παίξει γέλαση. Και έτσι και αλλιώς. Διότι αν το φάρμακο δεν είναι φάρμακο, θα είναι φαρμάκι. Θα είναι δηλαδή, θα είμαστε τόσο ακριβολόγοι σχετικά με τη μέθοδο, γιατί το θεωρώ πρώτης σπουδαιότητας, όχι μόνο για μια συζήτηση, για μια διάλεξη, για μια ομιλία, για μια διδασκαλία, αλλά και στις καθημερινές μας σχέσεις, τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε για να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους άλλους, είναι το πρωτεύον η μέθοδος. Και αν έχουμε μια τέτοια διαφωνία και με ένα τέτοιο αλαλούμ στις καθημερινές μας σχέσεις, είναι ακριβώς γιατί δεν έχουμε μέθοδο. Το πιο δύσκολο πράγμα έχουν να λένε οι ειδικοί είναι ο διάλογος. Να κάνεις ένα διάλογο είναι τρομερά δύσκολο πράγμα. Συνήθως όταν κάνουμε διάλογο, ακούμε ο καθένας τη δική του φωνή. Δεν ακούμε τον άλλον. Κάνουμε δηλαδή δύο παράλληλους μονολόγους. Το ένα λοιπόν είναι αυτή η μέθοδος, η οποία θα λάβει στην ακραία της μορφή και τον πειραματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, έχω πίσω εδώ από την έδρα φέρει τα σύνεργα, τα υλικά μου, για να σας κάνω ένα πείραμα, το οποίο θα κάνουμε στο τέλος και αν μας μείνει χρόνος. Παρακαλώ, εάν μου διαφύγει, μπορεί να πάρει ο Ιρμός και ο Συρμός και αν το ξεχάσω, να μου το θυμίσετε. Θα αποδείξουμε με το πείραμα αυτό ότι εμένα που με βλέπετε αυτή τη στιγμή ζωντανό, όπως όλοι είμαστε ζωντανοί, ταυτοχρόνως είμαι και πεθαμένος. Είμαι νεκρός. Θεωρητικά μπορείς να το λες. Στην πράξη να το δεις. Είναι το πιο συγκλονιστικό πείραμα που έγινε στις φυσικές επιστήμες. Το περίφημο πείραμα του Σρέντιγκερ, που απέδειξε την αρχή της απροσδιοριστίας. Έχουμε τα υλικά για να το κάνουμε. Τονίζω λοιπόν ότι θα είμαστε πολύ πράγματι, πολύ ρεαλιστές και δεν θα φύγουμε σε νεφελοκοκυγίες πραγματευόμενοι το πρόβλημα. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, πρωτού πούμε στο θέμα μας, είναι ο σκοπός. Για ποιο σκοπό θα ερευνήσουμε αυτό το πρόβλημα. Θέλω να πω από την αρχή ότι δεν ήρθαμε εδώ για να ψυχοπλακωθούμε, να φορέσουμε μπλερέζες και τελειώνοντας αυτό το συμπόσιο, θα το πω πλατωνικά, να έχουμε την αίσθηση ότι βγαίνουμε από ένα νεκροταφείο. Όχι.
ένα μήνυμα κατάφασης και δύναμης και αισιοδοξίας θέλουμε να βγάλουμε. Ερευνώντας αυτό το πρόβλημα. Και αυτό παρακαλώ να το έχουμε υπόψη. Τρίτη ενότητα. Θάνατος και έρωτας. Είναι σκόπιμη η σειρά. Δεν λέω έρωτας και θάνατος. Και η τελευταία ενότητα, εξεχόντως ενδιαφέρουσα, το φάρμακο. Θα σας δώσω το φάρμακο που μας γιατρεύει από το φόβο του θανάτου. Στο δικό σας χώρο μπαίνω. Κάθε μέρα μας υπηρετείτε όλη την ανθρωπότητα με τα φάρμακά σας. Να σας δώσουμε κι εμείς ένα. Το φάρμακο. Τι είναι θάνατος όλοι ξέρουμε. Εμπειρικά και θεωρητικά, έμεσα και άμεσα. Δεν θα επιχειρήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό εδώ του θανάτου. Ο ορισμός είναι φοβερά δύσκολο πράγμα. Εκείνο που πέτυχε ο Σοκράτης, η μεγάλη συνεισφορά του Σοκράτης στο ανθρώπινο γένος, είναι ότι πέτυχε να ορίσει, μας έδειξε πώς ορίζουμε τις έννοιες. Δύσκολο πράγμα να ορίσει μια έννοια. Ξέρουμε όμως τι είναι θάνατος. Εκείνο που λέμε από την αρχή είναι ότι ο θάνατος είναι ο κυρίαρχος και στον πλανήτη. Πλανητάρχης δεν είναι ο Ρίγκαν και ο Πάπας. Πλανητάρχης είναι ο θάνατος. Αλλά θα το ευρύνουμε πολύ περισσότερο και θα πούμε ο θάνατος είναι και ο μέγας συμπαντάρχης. Και στο σύμπαν είναι ο κυρίαρχος νόμος που κρατεί. Πολύ γενικά. Γνωρίζουμε σήμερα από την αστροφυσική και την κοσμολογία ότι και οι αστέρες πεθαίνουν. Ο ήλιος μας μετά από 5 δισεκατομμύρια χρόνια θα πεθάνει. Και βέβαια πολύ περισσότερο, πολύ πιο νωρίς έχουν πεθάνει οι πλανήτες, οι εγγύς και οι μακρότεροι. Έχετε ακούσει για ερυθρούς γίγαντες, έχετε ακούσει για υπερκενοφανείς αστέρες, τα σούπερνόβα κτλ. Έχετε ακούσει μια λέξη που είναι πολύ της μόδας, οι μελανές οπές, οι μαύρες τρύπες, black holes. Οι μελανές οπές είναι αστρικά πτώματα. Είναι αστέρες οι οποίοι έχουν καταρρεύσει αφού έζησαν τη ζωή τους 10 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια και πεθάνανε. Και γίνανε αυτές οι πολύ πυκνές μάζες πια που δεν τις περνάει ούτε ο χρόνος. Μια μελανή οπή έχει μάζα ένα κυβικό εκατοστό 10 στην 15η γραμμάρια. Δηλαδή 10 στην 9η τόνους. Δηλαδή ένα ζάρι ζυγίζει ένα δισεκατομμύριο τόνους. Ο θάνατος λοιπόν είναι κυρίαρχος και μέσα στην ανόργανη ύλη, να πει κανείς, μέσα σε όλο το σύμπαν, που βλέπουμε δηλαδή τη δύναμή του, το βελινεκές και την έντασή του, πώς λειτουργεί. Κάθε στιγμή γνωρίζουμε ότι γεννιούνται καινούργιοι αστέρες. Στον εφέλωμα του Ορίωνα, παραδείγματος χάρη, αυτή την ώρα γεννιούνται 10.000 αστέρες. 10.000 ή 10 εκατομμύρια, με επιφύλαξη το λέω. Ερχόμαστε στον πλανήτη μας. Κάντε μία στοχαστική σκέψη και σκεφτείτε αυτή τη στιγμή τι γίνεται απάνω στον πλανήτη μας. Τι σφαγή συντελείται. Ελάτε στις θάλασσες, στους ωκεανούς. Πόσα έμβια όντα, ψάρια και άλλες μορφές πεθαίνουν, κατασπαράζονται, ξεσχίζονται, διαμελίζονται μέσα σε φοβερούς πόνους και αγωνίες. Πηγαίνετε κάτω στην Αφρικανική, στην Αφρική, στις σαβάνες, στο Μασάι Μάρα και στον ποταμό Σερεγκέτη. Και δέτε εκείνα τα σκυλιά της Τανζανίας αυτή τη στιγμή, πώς ξεσκίζουν τα γνού, λιοντάρια πώς κυνηγούν, κυνέλουροι πώς κυνηγούν, γκαζέλες κλπ. Πηγαίνετε στην Ισπανία και κοιτάξτε πόσα αετοί ορμούν στις λαγκαδιές και πέφτουν απάνω στα φίδια να τα αρπάξουν. Είναι δηλαδή ολόκληρος ο πλανήτης ένα σφαγείο κάθε στιγμή. Φεύγουμε από εκεί και πηγαίνουμε στον άνθρωπο. Πόσοι πεθαίνουν αυτή τη στιγμή από τα 5 δισεκατομμύρια που έχει ο. Σήμερα που έχει πληθυσμό ο πλανήτης, αυτή τη στιγμή πόσοι άνθρωποι ψυχομαχούν, ξεψυχούν, πεθαίνουν. Σε όλες τις πολιτείες, σε όλα. Αποδεικνύεται λοιπόν πολύ απλά ότι ο θάνατος είναι ένα φαινόμενο κυρίαρχο.
Δεν το βλέπουμε έτσι, διότι ξεκινώντας από το δικό μας εαυτό ο καθένας, πολύ εγκλωβισμένοι μέσα στο κέλυφός μας, βλέπουμε θάνατος με την ορισμένη εκείνη μορφή, ότι πέθανε ο συγγενής μου, πέθανε ο φίλος μου, θα πεθάνω εγώ αύριο κτλ. Αν το δούμε όμως ευρύτερα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και το γεωλογικό και το κοσμικό, θα δούμε πια ότι έχει μια, παίρνει μια άλλη διάσταση, είναι ένα άλλο φαινόμενο και πρέπει έτσι να θεωρηθεί. Θέλω να πω πολύ απλά δηλαδή ότι αλλάζει ολόκληρη η οπτική μας. Με την έννοια αυτή λέμε ότι ο θάνατος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της φιλοσοφίας. Θα μιλήσω με ξένα στόματα. Δεν θα σας πω δικές μου γνώμες και θέσεις. Ό,τι θα σας πω είναι από τα μεγάλα στόματα που έρχονται σαν κορυφογραμμές μέσα στην ιστορία. Τι είναι φιλοσοφία? Θα μου πείτε, φιλοσοφία είναι η οντολογία, είναι η ηθική, είναι η αισθητική. Είναι η γνωσιολογία, είναι η μεταφυσική, όπως λένε οι ακαδημαϊκοί στα πανεπιστήμια. Όχι. Όλα αυτά είναι από το περιθώριο. Ένα πράγμα είναι φιλοσοφία. Φιλοσοφία είναι ο στοχασμός του ανθρώπου απάνω στο φαινόμενο θάνατος. Όρισε έτσι τη φιλοσοφία ένας από τους μέγιστους φιλοσόφους, ο Πλάτων. Στο διάλογο του Φέδων δίνει έναν ορισμό. Και λέει, φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου. Παράλογος ορισμός, σουρεαλιστικός. Και δεν διδάσκεται με αυτή την οπτική φιλοσοφία, γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μακρινή σχέση. Είναι για κάποιους ειδικούς, λέει, προφέσορες και τα λοιπά. Τι είπε ο Καρτέσιος, τι είπε ο Λάιμπνιτς, τι είπε ο Μπερξόν, τι είπε ο Ιζήνωνες, ο Κιτιέας και ο Ελεάτης. Η φιλοσοφία είναι απλό πράγμα. Ο καθένας μας φιλοσοφεί. Φιλοσοφία σημαίνει ότι σκέπτομαι, στοχάζομαι και προσπαθώ να βρω τον καλύτερο τρόπο, ένα γεωδετημένο που έχει πολλές συμβολές και συνιστώσεις, για να ζήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζωή μου. Αυτά τα 20, 30, 50, 70 χρόνια που μου οριστήκαν να ζήσω. Αυτό θα πει απλά φιλοσοφία. Και ξέρουμε πολλούς απλοϊκούς ανθρώπους που δεν έχουν και τίτλους και περγαμηνές, οι οποίοι φιλοσοφούν και ζουν μια πολύ ωραία ζωή. Λοιπόν, σε αυτή την οπτική λέει ο Πλάτων, φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου. Αλλά με μια διαφορά. Όταν λέει μελέτη θανάτου εννοεί τη σχέση του καθένα μας με το δικό του θάνατο. Όχι πέθανε ο φίλος μου, πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε ο συγγενής μου, πηγαίνω στο νεκροταφείο, στην κηδεία, είμαι κατηφής και τα λοιπά. Όχι αυτό. Εκεί να ξέρετε τις περισσότερες φορές που πηγαίνουμε και μπορεί να πονάμε και να λυπόμαστε και τα λοιπά, κατά βάθος χαιρόμαστε, λέει ο Φρόιντ με τη βαθή ψυχολογία, διότι χωρίς να το ξέρουμε λέμε αυτός πέθανε, εγώ ζω. Υποσυνείδητα και σκοτεινά. Μπορεί να μην δείχνουμε. Φεύγουμε με αισθήματα δηλαδή κατάφασης. Όχι αυτό. Φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου κατά την έννοια ότι στοχάζομαι απάνω στο δικό μου θάνατο. Απάνω στο γεγονός ότι μια μέρα θα πεθάνω. Γιατί? Στη συνέχεια θα μας πει ο Πλάτων ότι ακριβώς μετά τον ορισμό που δίνει λέει «Οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνίσκην μελετώσει». Όσοι φιλοσοφούν σωστά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μελετούν πώς θα πεθάνουν. Και το τεθνάνε αυτής οίκιστα φοβερών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνουν λέει δεν φοβούνται το θάνατο. Γιατί ήταν σωστή η πορεία τους, και η σχέση, η πορεία τους σε όλη τη ζωή και η σχέση τους με το φαινόμενο του θανάτου. Στη νεότερη εποχή, αυτό το πράγμα το έχουν πει πολλοί, αλλά είναι η κλασική διατύπωση του Πλάτων. Σας λέω, ο Καμί, ένας στοχαστής του αιώνα μας, πέθανε μεσόκοπος σε τροχαίο το 1900, στη δεκαετία του 50 και βραβείο Νόμπελ, ο Γάλλος, αρχίζει ένα από τα σπουδαιότερα δοκίμια του, το μύθο του Σισύφου, τον έχετε ακούσει, με μία φράση η οποία είναι τρομακτική. Στην πραγματικότητα λέει ένα μόνο φιλοσοφικό πρόβλημα υπάρχει. Η αυτοκτονία. Εδώ αυτός μας φέρνει τον ευρωπαϊκό μηδενισμό. Δεν το λέει τόσο με τόση καθαρότητα και με τόση ηρεμία και με τόση στοχαστικότητα όπως οι Έλληνες ο Πλάτων. Ο Φρόιντ όμως ξαναγυρίζει και επαναλαμβάνει το 1930. Ο μέγας αυτός, Φρόιντ, ο Σιγιμούντος, αυτός ο ερημίτης της Βιέννης, επαναλαμβάνει με το δικό του τρόπο, ψυχίατρος ήτανε, τον ίδιο ορισμό του Πλάτωνα, αλλά μέσα από το λαμπορατόριο που τον βγάζει. Κοιτάξτε τι λέει. Έρχεται ένα περίφημο μότο από τη λατινική ιστορία, θα πω.
Οι Λατίνοι μας έχουν δώσει φοβερές προτάσεις, ήταν πρακτικοί άνθρωποι, ξέρετε, γι' αυτό κυβερνήσαν και χίλια χρόνια τον κόσμο. Αυτοί ήταν πλανητάρχες. Είχαν κοντά σε άλλες προτάσεις την περίφημη εκείνη που την ξέρουμε ιδιαίτερα στο στρατό, Si vis pacem, parabellum. Αν θέλεις να έχεις ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Και αυτό βέβαια είναι ο νόμος που έχει κυριαρχήσει μέσα στην ιστορία. Είτε συγκαλυμμένα, είτε ασυγκάλυπτα, είτε φανερά, είτε κρυφά. Αυτό γίνεται και εκείνοι οι λαοί που έχουν αυτή την τακτική είναι εκείνοι που σταθήκανε. Οι άλλοι καταποντιστήκανε. Να είσαι έτοιμος για πόλεμο, αν θέλεις να έχεις την ειρήνη. Αυτό το μότο, ο Φρόιντ, σε μία στην αλληλογραφία του, νομίζω, με τον Αϊνστάιν, επάνω σε ζητήματα ειρήνης και πολέμου, γέροντας πια 70 τόσο χρονών, το άλλαξε και του έδωσε την ακόλουθη διατύπωση. Si vis vitam para mortem. Σημαίνει αυτό στα λατινικά. Αν θέλει ζωή, να ετοιμάζεσαι για θάνατο. Δηλαδή, θέλεις να ζήσεις με το καλύτερο δυνατό τρόπο, την πιο άρτια, την πιο χαρούμενη, θα πούμε, ζωή, την πιο έντιμη, την πιο ευτυχισμένη, γιατί θα πεθάνεις μια μέρα και θα τη χάσεις, να ετοιμάζεσαι να είσαι έτοιμος κάθε στιγμή για θάνατο. Να προβληματίζεσαι, να αντλείς δηλαδή το νόημα από την προβληματική σου με το θάνατο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υψώνεται δηλαδή στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα του στοχασμού, το πρόβλημα του θανάτου. Είναι πολύ απλό και αυτό το ξέρουμε. Απλώς θα σας το υπενθυμίσω. Η ζωή μας, η ζωή του καθενός είναι μία ανοιχτή δυνατότητα. Όλα μπορεί να μας συμβούν. Να βγω έξω και να με σκοτώσει, να με κομματιάσει ένα αυτοκίνητο. Να σε φωνάξουν για να σου πούνε καίγεται το σπίτι σου αυτή τη στιγμή. Να παντρευτώ, να μην παντρευτώ, να γεννήσω παιδιά, να σπουδάσω, να μην σπουδάσω, να κερδίσω το λότο. Να πάω να κάνω διακοπές στο Ακαπούλκο και στην Καζαμπλάνκα. Όλα μπορούν να μας συμβούν. Και να μην μας συμβούν. Η ζωή μας είναι μια δυνατότητα. Είναι ένα πλαίσιο δηλαδή, ένα στίβος από πιθανότητες. Ένα είναι βέβαιο. Αυτό δεν είναι πιθανό. Ούτε δυνατό. Είναι ασφαλές. Είναι απόλυτο. Εδώ θα σιωπήσει κάθε σχετικιστική φυσική. Ποιο? Το γεγονός ότι μια μέρα θα πεθάνω. Και εγώ και εσύ και εσύ και εσύ και όλοι μας. Από εδώ αντλεί το λόγο αυτός ο ορισμός που δίνει ο Πλάτων και λέει η φιλοσοφία στη μελέτη θανάτου. Τι θα πει θα πεθάνω? Θα σας το δώσω με μια ωραία λέξη εκεί που έχει χαθεί το νόημα από τη γλώσσα μας. Αυτή την πλούσια, την ασύγκριτη γλώσσα την ελληνική, να δείτε πώς το είχαν μέσα στην ίδια τη γλώσσα τους, συμπεριλάβει αυτό το νόημα του θανάτου οι Έλληνες. Η λέξη τέλος. Μου επιτρέπετε να τη γράψω στον πίνακα. Τέλος. Τέλος σημαίνει δύο πράγματα στην ελληνική γλώσσα. Το ένα είναι αυτό που λέμε κι εμείς, που έχει φτάσει μέχρι, σε εμάς. Τέλος. Τέρμα. Παύλα. Τέλος σημαίνει το σκοπό. Και εμείς που είχαμε μάθει τα παλιά γράμματα, μαθαίναμε στο συντακτικό και στη... Τελικές προτάσεις και τελική σύνδεσμη. Τελική σύνδεσμη είναι όπως ως. Τελικές προτάσεις, η προτάση του σκοπού. Κάνω κάτι για να. Μελετάω για να πετύχω στις εξετάσεις. Εργάζομαι για να προοδεύσω. Προσέχω την υγεία μου για να μην αρρωστήσω. Το αποτέλεσμα. Αυτές οι δύο διαφορετικές σημασίες συναντιούνται με τον εξής περίεργο και θαυμαστό τρόπο για τους Έλληνες. Όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας, όλη μας η ζωή, σαν μια πορεία, σαν μια δυναμική, σαν μια δυνατότητα, σαν μια σάρκωση, σαν μια πραγμάτωση, αποβλέπουν στο τέλος, στο θάνατό μας. Ο θάνατός μας, το τέλος, θάνατος, είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Όλα δηλαδή, ό,τι κάνουμε είναι μία ανοιχτή δυνατότητα που θα προσδιοριστεί, θα αξιολογηθεί, θα δικαιωθεί, θα αποκατασταθεί από τη στιγμή του θανάτου μου, το πώς θα πεθάνω. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε για τη ζωή μας εάν δεν δούμε το τέλος μας. Και σας θυμίζω μια ωραία ιστορία απάνω σε αυτό, από την, πάντα από την κλασική Ελλάδα. Οι Έλληνες τα έχουν πει όλα σε σπερματικούς λόγους, τίποτα δεν είπε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.
Απλώς αναπτύξανε αυτά που σαν σπερματικούς λόγους είπαν οι Έλληνες. Σας θυμίζω την ωραία εκείνη ιστορία που μας γράφει στο το βιβλίο των ιστοριών του ο Ηρόδοτος. Η περίφημη εκείνη συνέντευξη τύπου press room, λέμε σήμερα, που έδωσε ένας μεγάλος Έλληνας. Και πόσο μεγάλος, ο Σόλων ο Αθηναίος. Σοφούς. Στους 7 σοφούς, άλλος σοφός, άλλος φιλόσοφος, στους αρχαίους Έλληνες. Ένας μεγάλος ποιητής, έλεγε ο οποίος, και προπαντός ένας μεγάλος νομοθέτης, ο Σόλων. Έφτιαξε τη δημοκρατία. Ένα πολίτευμα που το κυνηγάνε 2,5 χιλιετίες οι άνθρωποι, σαν την ράρα άβης, σαν το σπάνιο πτηνό, και δεν μπορούν να το πιάσουν. Αυτό το τέλειο πολίτευμα που εφαρμόστηκε για 2,5 μόνο γενεές στην αρχαία Αθήνα, μαζί με τον Κλισθένη βέβαια. Λοιπόν, αυτός λέει ο Ηρόδοτος, είχε πάει κάτω εκεί, ξέρετε, αυτοί ταξιδεύανε Ανατολή, Αίγυπτο κτλ. Είχε πάει εδώ στη Λιδία, στη Σάρδης, και συναντήθηκε η γνωστή ιστορία με τον Κρίσο. Ο βασιλιάς Κρίσος, σύμβολο του πλούτου. Του έδειξε λοιπόν τα μεγαλεία του, κοίτα του λέει τα κάστρα μου, κοίτα το στρατό μου, κοίτα τα καράβια μου, κοίτα τους κήπους μου, κοίτα το λαό μου, την οργάνωση, την πόλη μου, τις πόλη, κοίτα τα διαμάντια μου, τις αποθήκες, κοίτα τις γυναίκες μου με τα σιρικά περιζώματα, τα μετάξια και τις πορφύρες. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο πιο ευτυχισμένο από μένα? Ξέρω βασιλιά, του λέει ο Σόλων. Και αναφέρει γνωστή ιστορία. Ποιο είναι? Αυτό είναι. Τι ήταν αυτός? Ένας απλός άνθρωπος ήταν, λέει, στην Αθήνα, γέννησε ωραία παιδιά, τα μεγάλωσε, ζούσε μέσα σε τιμή και υπόλοιψη, έγινε και ένας πόλεμος, λέει, στη χώρα του, οι Μεγαρείς κηρύξαν και πήγε στην πρώτη γραμμή, όπως ο Μαβίλης μας 60 χρονών, Γαριβάλδης εθελοντής στο Δρίσκο, και έπεσε, σκοτώθηκε και φτιάξαν και ένα ηρώο και ζει μέσα στην υπόλοιψη, η μνήμη του κλπ. Τότε είμαι δεύτερος, λέει. Μα όχι, δεν είσαι δεύτερος, είναι κι άλλος. Ποιος? Ο Τάδε. Τι έκανε αυτός? Αυτό. Κοίταξε, πελώρη. Περίεργα. Τότε είμαι τρίτος. Δεν είσαι τρίτος. Ξέρω κι άλλο, ναι. Ποιο είναι? Αυτό είναι. Μα τώρα, λέει, ζεύτηκε το άρμα σαν τα βόδια και θα μου πεις ήταν πιο ευτυχισμένο. Άντε, πάει από εδώ. Πάει από εδώ, του λέει, ανόητε άνθρωποι, που σε λένε και σοφό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν απάντησε ο Σόλων και λέει: Βασιλιά, μηδένα προ του τέλους μακάρισε. Στάσου να ειδώ το τέλος σου. Να ειδώ πώς θα πεθάνεις. Και από εκείνη τη στιγμή θα κρίνω και τη ζωή σου και θα σου πω αν ήσουν ευτυχισμένος ή όχι. Και βέβαια ξέρουμε πως πέθανε ο Κρίσος. Όταν τον εχμαλώτησε ο Κύρος με τους Μύδους και τον έβαλε πάνω στη φωτιά και φούντωσε η φωτιά 40 πύχες ψήλος και άρχισε φώναζε «Σόλων! Σόλων! Τι βαταρίζει», λέει ο βάρβαρος, «κατεβάστε τον». Τότε τον θυμήθηκε το Σόλνα. Με αυτή την έννοια λέμε ότι φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου, κατά την έννοια ότι προβληματιζόμαστε συνεχώς, έχουμε μπροστά μας μέσα από το καλλιδοσκόπιο του θανάτου, βλέπουμε τη ζωή μας για να την κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστή. Έρχομαι στο δεύτερο, πολύ συνοπτικά σας μιλάω σε μια γλώσσα, για να μου το συμπαθήσετε, σπασμένη, βίαιη και ανώμαλη. Δανείζομαι όσο μπορώ το ύφος δύο μεγάλων, από του Θουκυδίδη και του Τάκη του. Σας μιλάω και με σχέσεις μαθηματικές και τα λοιπά. Θα συζητήσουμε στο τέλος. Παρακαλώ τις απορίες σας. Όλοι φοβόμαστε το θάνατο. Και πόσο φοβόμαστε το θάνατο? Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, ο κανόνας, έτσι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Οι συντριπτικές πλειονοψηφίες των ανθρώπων μπροστά στο θάνατο τρέμουνε. Γι' αυτό βλέπουμε, βλέπετε, 80 χρονών και 90 και τρέχουνε σε εσάς, γιατρέ μου, σώσε με, γιατρέ μου, το φάρμακο, το τούτο, το κίνο. Φοβόμαστε το θάνατο. Γιατί? Γιατί φοβόμαστε το θάνατο? Καταρχήν, εδώ, για να κάνουμε μια σωστή προσέγγιση στο πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Υπάρχουν δύο μορφές, ή μάλλον από δύο οπτικές θα δούμε το θάνατο. Η μία είναι το γεγονός της βιολογικής κατάλυσης. Της καταστροφής της μονάδας ενός είδους. Γνωρίζετε, οι βιογεολόγοι μας λένε ότι από τότε που αρχίζει ο φανεροζωικός μεγαεώνας πριν 600 εκατομμύρια χρόνια, μέχρι σήμερα στον πλανήτη έχουν εμφανιστεί 100 έως 200 εκατομμύρια έμβια όντα, από τα οποία σήμερα ζει το 1%. Τα 99% έχουν εξαφανιστεί αφού διέγραψαν τον ορισμένο βιολογικό ή κοσμολογικό τους κύκλο, που προσδιορίζεται περίπου σε 10-15 εκατομμύρια χρόνια. Μετά εξαφανίζεται το είδος, έρχεται άλλο, έρχεται άλλο. Μόνο οι βλάτες ζουν από το
Από την εποχή από το Λιθανθρακοφόρο, πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια. Οι Βλάτες είναι οι Κατσαρίδες. Λοιπόν, η μία μορφή θανάτου είναι αυτή, η εξαφάνιση και η αποδόμηση της έμβιας ύλης, της βιομάζας. Μάλιστα, πάντοτε οι βιογεωλόγοι μας λένε ότι ο πλανήτης μας έχει αποδομήσει βιομάζα πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα της ίδιας της γης. Που αυτό σημαίνει όχι μόνο τη δύναμη και το βεληνεκές του θανάτου, αλλά και τη δύναμη του γίγνεσθε, τον αντίθετο, το αντίθετο, τον έρωτα που είπαμε, όπως θα δούμε. Αλλά μία σκέψη είναι, ένας λόγος είναι να πεις ότι η βιομάζα που έχει αποδομηθεί είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα της ίδιας της γης. Η μία μορφή του θανάτου είναι αυτή που θα την τραβήξουμε όλοι και θα πάμε, θα πεθάνουμε. Η άλλη, υπάρχει μία δεύτερη διάσταση και αυτή είναι η φοβερή και που μας ενδιαφέρει. Είναι ο νοητικός θάνατος, δηλαδή η γνώση ότι ξέρω ότι θα πεθάνω. Ο καθένας μας ξέρει ότι θα πεθάνει και ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην ξέρει τι θα συμβεί από τη στιγμή που πεθαίνει, αλλά ότι θα πεθάνει, ξέρει, το ξέρει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα γνώρισμα μόνο του ανθρώπου. Η οντολογική διαφορά του Dasein, όπως λέει ένας φιλόσοφος της εποχής μας, ο Μαρτίνος Χάιντεγκερ. Εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε γιατί είμαστε σκεπτόμενα όντα, διότι έχουμε αποκτήσει τη γνωστική συνείδηση. Έχουμε νόηση. Ο Homo sapiens, που λέμε Homo sapiens, sapiens, rekens κλπ. Τα άλλα έμβια όντα, τα πουλιά, έτσι, τα φίδια, τα ερπετά, τα δέντρα κλπ. Τα αρνάκια, οι λαγοί πεθαίνουν. Μόνο ο άνθρωπος ξέρει ότι πεθαίνει. Αυτό το δεύτερο στοιχείο είναι το φοβερό, που κάνει το θάνατο οδυνηρό φαινόμενο για τον άνθρωπο, κατά την έννοια ότι εάν το πρώτο είναι ενέργεια ατμομηχανής, το άλλο είναι ενέργεια πυρηνική. Να ξέρω ότι θα πεθάνω και ξέρω τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο είναι εκείνο που μας δημιουργεί το φόβο του θανάτου, το οποίο ήρθε, έχουμε ωραίες σημάνσεις από το παρελθόν, φιλοσοφικούς μύθους. Η πρώτη ένδειξη σαφής είναι στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στο Γάμα Γενέσεως. Γίνεται μια ωραία περιγραφή του φαινομένου. Λέει ότι όταν ο Θεός έπλασε τους πρωτόπλαστους και τους είπε, τους έβαλε στο παράδεισο ανάμεσα στους τέσσερους ποταμούς, Φυσών, Γεών, Τίγρης και Εφράτης, λέει από παντός ξύλου του εν το παραδείσο βρώσει φαγή, από όλα θα φάτε. Από δε του ξύλου έστι εν μέσω του παραδείσου, του γιγνώσκην αγαθών και πονηρών, ου φάγετε από αυτού ουδέ μη άψιστε. Είδαν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτου αποθανείστε. Κούνησε το δάχτυλο έντρωμα ο δημιουργός και τους λέει την ημέρα που θα φάτε από το δέντρο της γνώσης θα πεθάνετε. Εμείς ξέρουμε ότι έφαγαν αλλά δεν πέθαναν. Αυτή είναι η εξωτερική όψη. Τι θα πει θανάτου αποθανείστε, που είναι και η μόνη τιμωρία. Γιατί το άλλο, η έξωση του παραδείσου είναι η έξωση από τον παράδεισο και τα λοιπά, είναι απλοϊκά πράγματα. Απόκτησε τη γνωστική συνείδηση ο άνθρωπος, τη γνώση δηλαδή, και αμέσως βγήκε έξω από τη φύση, από την οποία δεν έχει βγει κανένα άλλο έμβιο, μένει μέσα ακόμη, το σκουργητάκι, ο λαγός, το πουλί κτλ. Ο άνθρωπος βγήκε έξω και έκανε τον κόσμο αντικείμενο και τον εξετάζει. Και από εδώ αρχίζουν και τα βάσανά του πια. Το ακάνθας και τριβόλης, αν τελείς κλπ. Αλλά η τιμωρία η μεγάλη που τους απείλησε ο Θεός είναι ότι θα πεθάνετε. Η γνωστική μας συνείδηση λοιπόν είναι που μας κάνει να ξέρουμε το θάνατο και μας δημιουργεί αυτή την οδύνη και αυτό τον πόνο. Αυτό αποδεικνύεται και γεωμετρικά πάντα στην ίδια αυτή σήμανση από την Παλαιά Διαθήκη, στο Δέλτα Γενέσεως. Και μην ακούτε αυτά που λένε το δέντρο της γνώσης είναι σεξουαλική, οι γνωριμιώδεις αυτές οι ανοησίες που λένε στις τριώδους. Το δέντρο της γνώσης, αυτό είναι ότι ο άνθρωπος απόκτησε τη γνωστική συνείδηση. Ο εγκέφαλός του, καθώς μεγάλωσε, να το πούμε με τη θεωρία της εξέλιξης, και έχουμε εδώ και νευροχειρουργούς, η κρανιακή κάψα από τα 250 κυβικά εκατοστά, που ήταν ο Homo habilis και ο Homo erectus 2,9 εκατομμύρια χρόνια με τη φοβερή αυτή εξέλιξη, έγινε στα 1200 κυβικά εκατοστά και κάποτε έγινε η φοβερή εκείνη έκρηξη μέσα στο μυαλό του. Ένα φωτόνιο συνείδησης διατύπωσε την πρώτη απορία. Ξέφυγε από τα ζώα κλπ. Έτσι ερμηνεύει, απομυθοποιεί ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant το μύθο της αυτής, ότι ο όφης, λέει, είναι το πρώτο γιατί. Έγραψε μια εργασία στη μέση ηλικία του Kant με τίτλο «Μικρή υποθετική αρχή της ανθρώπινης ιστορίας». Πώς
αρχίζει ο άνθρωπος και η ιστορία του. Και λέει ο Όφης που μας λέει το γάμα γενέσεως, είναι το πρώτο γιατί. Η πρώτη απορία που είδε στον άνθρωπο. Λοιπόν, πώς αποδεικνύεται τώρα γεωμετρικά ότι την ημέρα που θα φάνε θα πεθάνουν? Αυτό μας το λέει αμέσως το Δέλτα Γενέσεως που διηγείται την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Οι δύο γη του Αδάμ, ο ένας σκότωσε τον άλλον. Έτσι, δοκιμάσαν και οι Αμερικανοί να το κάνουν φιλμ. Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Βέβαια, οχρά υποκατάστατα σε αυτά τα μεγαλεία. Το μόνο που έσωσε αυτό το φιλμ είναι εκείνος ο ωραίος Τζέιμς Ντίν που πέθανε νέος. Γιατί πέθανε νέος στα 25 του χρόνια. Νέοι πεθαίνουν. Νέος πεθαίνει όν την αφιλή Θεός. Στο Δέλτα Γενέσεως λοιπόν μας λέει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον. Ο ένας ήταν ποιμένας, ο άλλος ήταν γεωργός. Ευθόνησαν εκεί με τις θυσίες και τα λοιπά. Τσίκωσε το αξινάρι, του δώσε μία, τον σκότωσε. Και τότε λέει τον σημάδεψε εδώ ο Θεός με ένα κεραυνό να φαίνεται στο μέτωπό του ότι έχει σκοτώσει. Έτσι ήρθε ο θάνατος στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε ήταν ο Άβελ. Ή ο πρώτος φωνιάς ήταν ο Κάιν. Εκατομμύρια είχαν πεθάνει και είχαν σκοτώσει ως τότε. Αλλά τώρα που απούχτησε τη γνωστική συνείδηση, έμαθε τι είναι θάνατος. Την ίδια σήμανση θα τη βρούμε, να μην το παραλείψουμε, να μην θυμόμαστε και τις ρίζες μας, να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, την ίδια σήμανση θα τη βρούμε στην υπέροχη εκείνη διήγηση από την ελληνική πια, την κλασική ελληνική τέχνη, με τον Ιδίποδα, με τον Ιδίποδα και την όλη την τραγωδία που συνηφαίνεται γύρω του. Ο Ιδίποδας, ο Ιδίπους στις Θήβες, δεν ήξερε. Όπως δεν ήξερε και ο Αδάμ και η Εύα και κάποτε έμαθε. Γι' αυτό συνουσιαζόταν με τη μάνα του. Όπως μια γεννάει ένα κατσικάκι ασενικό, ένα τραγάκι και τον επόμενο χρόνο θα συνουσιαστεί με τη μάνα του. Δεν υπάρχει αυτή η διάξη, δεν υπάρχει γνώση. Λοιπόν, αλλά σε μια στιγμή έμαθε. Γι' αυτό στον Ιδίποδα αποδίδουν το στοιχείο του πιο σοφού ανθρώπου. Η ιστορία με τη σφίγγα. Την ξέρετε. Υπήρχε η σφίγγα, αυτό το τέρας εκεί, η φύση είναι αυτή, η οποία όποιος περνούσε του βάζε ένα ένιγμα. Πες μου, δίπουν. Τετράπουν, τρύπουν, ου, φωνή. Τι είναι αυτό που έχει φωνή? Και δεν μπορούσε να το λύσει κανείς. Και όταν πέρασε ο Ιδίποδας, άνθρωπον λέγεις. Αυτό το ένιγμά σου, της λέει, που ζητάς είναι ο άνθρωπος. Που περπατάει με τα τέσσερα παιδάκια, με τα τρία με τη μαγκουρίζα γέρος, με τα δύο και τα λοιπά, και έχει φωνή και τα λοιπά. Αυτό. Πίσω από αυτή την απλή σήμανση υπάρχει ένα τρομακτικό σημείο φιλοσοφικό. Εκείνη τη στιγμή γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ανθρώπου μέσα στη φύση. Ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τη φύση. Είναι το ανάλογο δηλαδή με το γάμα γενέσεως. Και μετά δεν εγνώριζε όπως ο Αδάμ και η Εύα γνωρίζουν και ακολουθούν όλες αυτές οι τραγωδίες και όλα αυτά τα βάσανα που ξέρουμε που έρχονται. Οι δύο γη που σκοτώνονται. Κοιτάξτε και σκανδαλιστικές ομοιότητες. Ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκης σφάζονται όπως ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ κλπ. Και έρχεται και ο Έρωτας μαζί. Ο Έρωτας στην Παλαιά Διαθήκη έρχεται στην αρχή του Δέλτα Γενέσεως, αμέσως μετά τη γνώση. Αδάμ δε έγνοευαν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκεν τον Κάιν. Εδώ έρχεται ο Έρωτας. Αυτή η γνώση λοιπόν γεννάει το φόβο θανάτου. Αλλά πέρα από αυτό, όταν λέμε φόβο θανάτου, η αίσθηση ότι θα χάσουμε μια για πάντα αυτόν τον κόσμο και δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ, τον ήλιο, τη θάλασσα, δεν θα ξαναπιώ κρασάκι, δεν θα ξαναγευτώ το φιλί, το παίξε με, που λέει το θηλυκό, δεν θα ξανακούσω Μότσαρτ, δεν θα ξαναπάω στην Επίδαυρο, δεν θα ξαναδώ τα έργα μου. Αυτός πια ο πόνος, η γνώση ότι θα στερηθώ μια για πάντα όλα αυτά τα πράγματα γεννάει το φοβερό πόνο του θανάτου, που σημαίνει αντιστρέφοντας την οπτική ότι τον πόνο του θανάτου τον γεννάει η αγάπη που έχουμε για τη ζωή και δεν θέλουμε με τίποτα να τη χάσουμε. Θα κάνω δύο απλές μνήμες μόνο από έναν ποιητή μας, το γίγαντα ποιητή που έχουμε, το Σολομό μας. Που δεν το γνωρίζουν. Ο Σολομός γράφει κάπου ο Ελίτης στα ανοιχτά χαρτιά ότι είναι ένας από τους 5 ή 10 μεγαλύτερους ποιητές όλων των αιώνων και όλων των λαών. Ακούτε πρόταση. Λέει λοιπόν, δεν τόλπιζα να είναι η ζωή
Μέγα καλό και πρώτο. Και κάπου αλλού λέει, γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Φυσάει αεράκι την ημέρα της λαμπρής και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα αέρι που λες και λέει μες στις καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Και κάπου αλλού πάλι μας λέει, όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. Στους μεσολογγίτες, στην πιο υψηλή ώρα του μεγάλου σηκωμού, το μεταφυσικό σημείο, το μεσολόγγι. Αλλά θα σας δώσω και με έναν πιο συστηματικό τρόπο, με έναν άλλον ποιητή, παγκόσμιας πια αναγνωρισμένο, μιλάω για το μεγάλο Γκέτε, που τον είπαν ο Ολύμπιος στην Ευρώπη. Θα σας δώσω να δείτε τι σπουδαίο πράγμα είναι η ζωή. Αυτή είναι που αγαπάμε και δεν μπορούμε να την αποχωριστούμε και τρέμουμε μπροστά στο θάνατο. Έχει γράψει νέος ο Γκέτε, χωρίς όρια καλλιτέχνης, το 1908 συναντήθηκε για 5 λεπτά με τον Βοναπάρτη στην Ερφούρτη, ο Βοναπάρτης στα μεγάλα του, και εκείνη τη στιγμή συναντήθηκαν για 5 λεπτά ο Γκέτε και ο Βοναπάρτης και θα γράψει μετά από 80 χρόνια ο Νίτσε, αυτή είναι η πιο υψηλή στιγμή, η κορυφή του Έβερεστ του πολιτισμού της Ευρώπης. Διότι συναντήθηκαν τα δύο ακραία μεγέθη, ο άνθρωπος της πράξης, ο Homo Activus, ο Βοναπάρτης, και ο άνθρωπος της θεωρίας, επιστήμονας καλλιτέχνης, ο Homo Contemplativus, ο Γκέτε. Έχει γράψει λοιπόν μια συλλογή με ερωτικές ελεγγύες, τις οποίες λέει «Diremischen Elegien», οι ρωμαϊκές ελεγγύες. Σαν απόϊχος αχνός έρχεται αυτό που λένε σήμερα οι αυτές μας Λατίνοι εραστές. Λατίνοι εραστές είναι άλλο πράγμα. Εκεί λοιπόν μας κάνει την εξής υπόθεση. Μας λέει, ένα συντομότατο ποίημα, 8 γραμμές είναι. Λέει, ένας άντρας νέος και δυνατός είναι σφοδρότατα ερωτευμένος με μια γυναίκα. Υπέροχη γυναίκα. Είναι πεντάμορφη διότι βασικά είναι έξυπνη. Κάτι δηλαδή θα λέγαμε ανάμεσα στο περισσότερο όμορφη από την Παλατσινού, να πούμε, αν της αναγνώσουμε μια ευφυΐα, και πολύ λιγότερο όμορφη από τη θεά Ήρα, η οποία ήταν βέβαια πολύ πιο όμορφη από την Αφροδίτη. Μην κοιτάτε ότι της πήρε το μήλο, ήταν Σικαίο ο διαγωνισμός, το ξέρω. Μας περιγράφει μια ερωτική συνάντηση της Ήρας με το Δία ο Όμηρος και ισοπεδώνεται ο Όλυμπος σε μια κάποια από τις μέσες ραψοδίες. Λοιπόν, περιμένει αυτή τη γυναίκα. Έχει ένα Stell dich ein, ένα ραντεβού με το τελευταίο φως που λέμε στη γλώσσα τη στρατιωτική, με το τελευταίο φως, περιλίχνων αφάς, όταν ανάβουν τα λιχνάρια. Θα δει στην κάμαρά του αυτό το υπέροχο πλάσμα. Την περιμένει και έχει μια αδημονία, έχει μια αγωνία. Σε σημείο που δεν μπορεί να κρατηθεί με τίποτα. Πότε να τελειώσει ο χρόνος, να δει ορισμένη στιγμή να πίσω. Αυτό είναι το αίσθημα της ένδυας της ερωτικής που το είπε ο Πλάτων, ο έρωτας είναι γιος της παινίας. Στο Συμπόσιο μας λέει ο έρωτας είναι γιος του πόρου και της παινίας, ο δαίμονας αυτός ο έρωτας. Η παινία είναι αυτή η ορμή, αυτό το βασανιστικό, σωματικά και ψυχικά και πνευματικά που μας πρόβει στο άλλο φύλλο. Καθώς την περιμένει λοιπόν είναι τόση η αδημονία του που σε μια στιγμή χωρίς να το καταλάβει έχει ανάψει τις λαμπάδες, έχει ανάψει τα κεριά μέσα στο αυτό και κοιτάζει και ο ήλιος είναι ψηλά ακόμη. Οπότε τρέχει στο παράθυρο για σαν να θέλει να το αρπάξει, να το βασίλεψε λοιπόν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση που είναι, λέει, ο Αλέξανδρος του Φιλίππου και ο Γάιος Ιούλιος Κέζαρ θα μου δίνανε τη μισή τους δόξα και το μισό τους βασίλειο. Εάν γινότανε τρόπος να τους ανασύρω από εκεί που είναι, από την πηγάδα της ατελεύτητης ανυπαρξίας τους, από το μεγάλο τίποτα, να τους φέρω εδώ μπροστά, να ζωντανέψουν σαν και εμένα, να βρεθούν, που θα βρεθούν στην κατάσταση που είμαι, να τους ανταλλάξω με τον εαυτό μου και να ζήσουν αυτή τη νύχτα που θα ζήσω εγώ απόψε. Δεν έχω καμία αμφιβολία, λέει, ότι αν γινόταν αυτό το πράγμα θα μου δίνανε τη μισή τους δόξα και το μισό τους βασίλειο.
Η ελεγγύα φαίνεται ερωτική σε πρώτη ανάγνωση και πράγματι είναι, αλλά πίσω, σε μια δεύτερη ανάγνωση, σε ένα άλλο επίπεδο, περιγράφεται πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η ζωή. Αλέξανδρος ήταν αυτός. Και κιάσα. Αιώνιες μορφές οδηγητικές στην ιστορία. Σε σύγκριση με μένα τον απλό άνθρωπο όμως, αυτή είναι νεκρή. Εγώ είμαι ζωντανός. Γι' αυτό θα μου δίνανε το μισό του βασίλειο και την κίνηση του σώξου. Αυτός είναι ο λόγος που μας κάνει και φοβόμαστε το θάνατο. Η αγάπη μας για τη ζωή. Για όλες αυτές τις χαρές. Και όταν έρχεται η στιγμή που πεθαίνουμε, ουσιαστικά σημαίνει αυτό ότι πληρώνουμε τη συναλλαγματική. Για το δώρο που σου δώσε η ζωή. Τα απλά πράγματα. Δεν ζητάμε μεγαλεία. Αρκεί να έχουμε μάτια να τα βλέπουμε. Για αυτά τα απλά πράγματα είναι τόσο μεγάλο το τίμημα που θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να πληρώσεις δισεκατομμύρια τη στιγμή που πεθαίνεις για να πληρώσεις το δώρο της ζωής, το τίμημα, τα οποία όμως δισεκατομμύρια δεν έχεις και πρέπει να τα βρεις. Γι' αυτό είναι τόσο σπιός ο θάνατος. Λοιπόν, τώρα, σχετικά με το φόβο του θανάτου υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα. Μας έχει η ιστορία, η παράδοση, οι πολιτισμοί, φαινόμενα πολιτισμικά, θρησίες κλπ. Μας έχει φορτώσει και με πολλούς φόβους. Δεν τα θίγω αυτά τα πράγματα γιατί είναι έξω από την περιοχή μας. Θα σας πω όμως μόνο ένα πράγμα για να έρθουμε στο τελευταίο σημείο στο φάρμακο. Τις πιο ωραίες σκέψεις απάνω στο ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θάνατο σαν ένα φυσικό φαινόμενο όπως όλα τα άλλα. Και καθώς προβληματιζόμαστε την ώρα που φτάνουμε να πεθαίνουμε να μην τον φοβόμαστε, μας τις έχει δώσει ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος που δυστυχώς μία σκοπιμότητα τον κράτησε αφανή. Το Αρχοντιλίκη και το Ιερατείο της εποχής. Είναι ο Επίκουρος. Έζησε από το 340 έως το 270 π.Χ. και έφτιαξε τη σχολή, όπως ξέρετε, οι Επικούριοι, έτσι, όπως ήταν οι ιστορικοί, οι φιλοσοφικές σχολές της Παρακμής που λένε. Τι ωραία πράγματα μας είπε. Ουσιαστικά μας έδωσε την αιώνια οδηγία να ζήσουμε ο καθένας μία χαρούμενη, μία ευτυχισμένη ζωή, η οποία είναι στο χέρι μας, μας λέει. Μπορούμε να τη ζήσουμε. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία, ο επικουρισμός που λένε, αλλά είναι παραχαραγμένος και αλλοιωμένος. Δεν είναι αυτά που είπαν ότι είπε ο Επίκουρος, αλλά είπε. Σχετικά με το θάνατο λοιπόν, μας λέει ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο. Μια φοβερή πρόταση που λέει στην τρίτη επιστολή προς Μενικαία σε ένα μαθητή του, εκεί θα βρείτε την ακόλουθη πρόταση. Το φρικοδέστατο των κακών, ο θάνατος, ουδέν προς εμάς, δεν μας αγγίζει. Μη φοβάσαι. Γιατί? Επειδή περ όταν μεν ημείς όμεν, ο θάνατος σου πάρεστη. Όταν δε ο θάνατος παρεί, ημί σου κεσμέν. Σημαίνει αυτό. Δεν μας φοβίζει ο θάνατος, γιατί όταν εμείς είμαστε εδώ και ζούμε, ο θάνατος είναι μακριά. Ανύπαρκτος. Και όταν έρθει ο θάνατος, εμείς έχουμε φύγει. Επομένως, καμία αγωνία, κανένα φόβο και ζήστε τη ζωή σας χωρίς αυτό το άγχος του θανάτου. Μας έδωσε αυτός ο Επίκουρος, και το αναφέρω γιατί έχει ειδική σχέση με τους γιατρούς, την περίφημον τετραφάρμακον. Τέσσερα φάρμακα, πανάκια της ζωής. Φάρμακο, με έννοια ιατρική, του Ιπποκράτη. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα φάρμακα? Πρώτον, Θεός άφοβον. Μην τον φοβόσαστε το Θεό, δεν είναι κανένα μορμολίκιο, κανένας μπαμπούλας από εκεί πάνω. Τώρα εδώ πρέπει να αναφέρει κανείς τι σημαίνει Θεός για τον Επίκουρο, απλώς φτάνω στο αποτέλεσμα. Άφοβον ο Θεός. Δεύτερον, θάνατος ανέσθητον. Όταν θα πεθάνω εγώ δηλαδή, θάνατος, καμία αίσθηση, καμία, ένας αιώνιος ωραίος ύπνος, εκείνο που το είπε ο Σοφοκλής μας, στεναχωρικός στις τραγωδίες του, τον εένυπνον, αΐ, πάντα, εένυπνον, αιώνιος ύπνος. Θάνατος λοιπόν ανέστητον. Τρίτον, και το αγαθόν εύκτητον, μπορείς να την αποκτήσεις τη χαρά. Εύκολο πράγμα. Και το κακόν
ευεκαρτέρι των. Και το κακό, οι συμφορές, τα δεινά που μας χτυπάνε, και αυτά μπορούμε να τα καρτερέσουμε αν έχουμε αυτή την ορισμένη εφόπληση, αυτή τη φιλοσοφική δίαιτα, τη σωστή φιλοσοφική στάση. Σταματάω εδώ σχετικά με το πρόβλημα φόβος του θανάτου, γιατί έρχομαι στο φάρμακο. Σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει παρηγοριά απέναντι στον καημό του θανάτου. Και αυτό μας το είπανε βέβαια οι Έλληνες σε μια αιώνια γλώσσα. Γι' αυτό οι Έλληνες είναι ένας λαός βαθύτατα πεσημιστικός. Μην κοιτάτε που η παιδεία μας έχει παραχαράξει την κλασική Ελλάδα και δεν διδάσκονται σωστά οι Έλληνες. Ο πεσημισμός των Ελλήνων έφτασε στα άκρα. Άγγιξε βυθούς, είδε το απόλυτο σκοτάδι. Αλλά δεν έμεινε εκεί κάτω να γίνει μηδενιστικός. Από εκεί βρήκαν τη δύναμη οι Έλληνες και σηκωθήκανε και το κλάμα τους το κάνανε τραγούδι. Γι' αυτό φτιάξανε την τέχνη αυτή τη μοναδική, αιώνια οδηγητική. Αυτός ο πόνος γέννησε το κοιονόκρανο, το δωρικό κοίωνα, το αρχαίο άγαλμα, το πλατωνικό φιλοσόφημα, την οδή του Πινδάρου, την ελεγία του λυρικού ποιητή, τη ραψοδία του Ομήρου. Γι' αυτό φτιάξανε αυτή την αιώνια τέχνη. Ξέρετε, δύο λέξεις είναι παγκόσμιες σήμερα, πολιτογραφημένες σε όλα τις χώρες του ΟΗΕ. Η λέξη μουσική, music, music, και η λέξη θέατρο, θέατρο. Αυτές οι λέξεις είναι ελληνικές και ακριβώς περιγράφουν στη βαθύτερη ουσία της την ελληνική τέχνη. Η μουσική είναι από τις μουσες. Το περίφημο άντρα μη ένεπε μουσα, οι μουσες. Και το θέατρο είναι βέβαια από το θέατρο του Διονύσου εκεί στα νότια της Ακρόπολης που πέφτει η τραγωδία. Αυτός ο καημός και αυτή η γνώση που δεν δεχτήκανε οι Έλληνες να παρηγορηθούν με ψεύτικες παραμυθίες για τη μεταθάνατο ζωή, τους γέννησε το μεγάλο πόνο και έφτιαξαν την τραγωδία βασικά, η διαλεκτική σχέση, ξαναγυρίζω, και όλη αυτή τη μοναδική τέχνη, και τους έκανε και ρεαλιστές. Και δεν έφτιαξαν μόνο σαν οδηγία την τέχνη, έφτιαξαν και την επιστήμη. Δεν έχουμε καιρό να δούμε ότι την επιστήμη, τη μέθοδο της επιστήμης τη δημιούργησαν μόνο οι Έλληνες. Είναι ημιμαθής και πνευματικά νεόπλουτος αυτός που νομίζει ότι η επιστήμη έφτιαξαν και οι Ακάδιοι και οι Σουμέροι και οι Αιγύπτιοι. Είναι ένα μεγάλο αυτόνομο κεφάλαιο όμως, την επιστήμη, τη μέθοδο δηλαδή της επιστήμης. Και έφτιαξαν και την πολιτική τέχνη, τη δημοκρατία δηλαδή. Ο πόνος αυτός από τη διαλεκτική τους με το θάνατο είναι που δημιούργησε αυτά τα μεγαλεία. Γι' αυτό είναι μοναδικός. Και αιώνια, έτσι, κατευθυντήριος και οδηγητικός ο ελληνικός πολιτισμός. Έρχομαι κατευθείαν στο φάρμακο. Θα κάνω μια κατάθεση σε παγκόσμια πρώτη. Και αν ήμουν γιατρός, θα ζητούσα να με προτείνετε για βραβείο Νόμπελ ιατρικής. Θα εισηγηθώ το φάρμακο. Ποιο είναι το φάρμακο εκείνο που θα μας απαλλάξει από το φόβο του θανάτου? Είναι πολύ απλό. Ξέρετε γιατί φοβόμαστε το θάνατο? Διότι αγαπάμε τη ζωή, θα μου πείτε. Και ξέρετε γιατί αγαπάμε τη ζωή? Διότι είμαστε πολύ δεμένοι με τη ζωή. Ο καθένας από εμάς, δηλαδή, τη ζωή βλέπει σαν μια μοναδική αξία. Είναι δεμένο. Σε τελική ανάλυση μιλάμε για έναν ηθικό εγωισμό. Ο εγωισμός μας είναι αυτή η αιτία που μας κάνει και φοβόμαστε το θάνατο. Δεν είναι σαφές αυτό που σας λέω σε πρώτη οπτική, διότι τον εγωισμό πρέπει να τον δούμε διαφορετικά. Να τον δούμε σαν μια μετεξελιγμένη κατάσταση στον ηθικό χώρο, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην ανθρώπινη ζωή. Μια μετεξελιγμένη κατάσταση αυτού του φαινομένου που στη φύση το λέμε ορμή προς διατήρηση του είδους. Όταν λέμε αυτό είναι ένας πανίσχυρος νόμος, όπως ξέρετε, η ορμή προς διατήρηση του είδους. Να σωθεί όσο γίνεται, έχει μεριμνήσει η φύση γι' αυτό. Το κάθε είδος, η κάθε μονάδα του είδους, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε πουλί, το κάθε λαγός, να ζήσει όσο γίνεται περισσότερο χρόνο. Είναι μέρημνα της φύσης. Νόμος φυσικός. Η αρχή προς διατήρηση του είδους, σε συνδυασμό βέβαια με την αρχή προς διαιώνιση, να πολλαπλασιαστεί το είδος. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει για εσάς, τους γιατρούς, απλώς? Όταν πέσει ένα σαρίδι στο μάτι μου, κλείνει αυτόματα. Είναι άμυνα της φύσης να σωθεί. Το αίσθημα του πόνου γνωρίζετε φιλοσοφικά εσείς ότι είναι ένα μήνυμα. Όταν αισθανθώ πόνο στο χέρι, με ειδοποιεί η φύση, ο οργανισμός, εδώ έχεις πρόβλημα. Πρόσεχε να το αποκαταστήσεις, γιατί αυτό το πρόβλημα μπορεί να γίνει οξύτερο και να σε διαλύσει και να σε αφανίσει ολόκληρον. Ειδοποιεί.
Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Ορμή προς διατήρηση του είδους σε φυσικό επίπεδο σημαίνει εγωισμός. Το κάθε είδος να σωθεί όσο γίνεται περισσότερο. Όταν δούμε σωστά τη μεταξελικτική πορεία και πάμε πια στα ηθικά φαινόμενα και λέμε πια εγωισμός με την έννοια που το περιγράφουμε, σημαίνει ότι αγαπάμε τόσο πολύ τον εαυτούλη μας που δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε αποκομμένο από τη φύση. Γιατί θάνατο σημαίνει ουσιαστικά αποκοπή από τη φύση. Όταν πεθαίνω σημαίνει θάνατος ανέστητον. Στερούμε όλα αυτά που λέμε, χάνω κάθε επαφή με τη φύση κλπ. Επομένως, το φάρμακο που θα μας γιατρέψει από τον πόνο του θανάτου μια για πάντα, και αυτό θα επιτευχθεί με την διαβίου φιλοσοφική δίαιτα, γι' αυτό λέει ο Πλάτων και το τεθνάνε αυτής οίκης τα φοβερών, μάλιστα ο Πλάτων πάει και πιο πέρα και λέει ότι όταν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά μας, όχι μόνο δεν φοβόμαστε το θάνατο, αλλά φτάνουμε κάπου να γίνουμε και ερασιτάνατοι. Να αγαπήσουμε το θάνατο. Λοιπόν, όσο περισσότερο μπορέσουμε και αποσβέσουμε αυτό τον εγωισμό και φτάσουμε στο σημείο ο καθένας αμονάδα να δει ότι είμαι κι εγώ ένα πλάσμα, ένα στοιχείο όπως όλα τα άλλα της φύσης, όπως ένα κυπαρίσι, όπως μια πέτρα, όπως μια κρίνη, μια πηγή, ένα όρος. Ο Ημιτός δεν υπήρχε πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια. Γεννήθηκε. Και δεν θα υπάρχει μετά από 10 εκατομμύρια χρόνια. Θα έχει διαλυθεί. Τα Ιμαλάια, ξέρετε, γίνανε χθες στην ηλικία της Γης. Στην εποχή των τρίτων νεοαλπικών ορογενέσεων που λένε πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια. Τι είναι αυτό? 2 λεπτά. Εάν, καθώς γνωρίζουμε ότι η Γη έχει ηλικία 4 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, εάν μπορέσουμε να αποστασιοποιηθούμε από τον εαυτό μας και να μην έχουμε αυτό το δεσμό και να δούμε τον εαυτό μας ο καθένας σαν ένα κομμάτι της φύσης, τότε θα φτάσουμε στο σημείο και δεν θα φοβόμαστε το θάνατο. Και είναι το μόνο φάρμακο. Όταν λέμε θάνατος, στη φιλοσοφία εννοούμε το μηδέν, όπως το λέει η οντολογία. Όταν λέμε έρωτας, στη φιλοσοφία εννοούμε το είναι. Αυτοί είναι οι δύο πόλοι μέσα στους οποίους διαδραματίζεται το δράμα της ζωής. Αυτό που λέμε φύσης. Θείεστε, γέννηση, δημιουργία, είναι ακριβώς η διαλεκτική συνάντηση του έρωτα και του θανάτου. Του μηδενός και του είναι. Πεθαίνει ο παππούς, γεννιέται το εγγόνι. Έτσι, μια τέτοια διαδοχή. Και κάποτε που είχαμε κάνει ένα ωραίο μάθημα εδώ και μιλήσαμε για στρατό και δημοκρατία, φέραμε το παράδειγμα του λαγού με το τσακάλι και είπαμε κυνηγάει το τσακάλι το λαγό και του ξέφυγε ο λαγός και λέμε αχ το καημένο σώθηκε. Άμα δεν σώθηκε. Σώθηκε ο λαγός αλλά πεθάνει και ο τσακάλι από την πείνα. Σε αυτό το φοβερό στιγμιότυπο δηλαδή, τη δραματική στιγμή της φύσης, θα ζήσει το ένα για να πεθάνει το άλλο. Σώθηκε ο λαγός, θα πεθάνει το τσακάλι από την πείνα. Άρπαξε το λαγό και τον ξέσχισε. Πέθανε ο λαγός για να ζήσει το τσακάλι. Αυτό δείχνει πόσο κοντά είναι ο έρωτας και ο θάνατος και ότι το θεμέλιος λίθος. Λίθος, η σκεφαλή γωνία της ζωής μας είναι ο θάνατος. Αλλήμονό μας να φύγει ο θάνατος από μέσα μας. Λέτε απλά, ένα πτώμα που το βλέπετε στο νεκροταμείο δεν πεθαίνει. Γιατί? Γιατί έχει φύγει ο θάνατος από μέσα. Εγώ θα πεθάνω που είμαι ζωντανός. Γιατί έχω το θάνατο. Θα γίνω πτώμα. Το πτώμα δεν πεθαίνει. Έχει φύγει ο θάνατος. Απάνω στον οποίο οικοδομείται η ζωή. Είναι εκείνοι οι συλλογισμοί παράλογοι. Που δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, κάτι ανάλογο σαν αυτό που λέει, έχουμε το ακουστικό στα αυτή μας και η απόσταση από το ακουστικό ως το αυτή μας είναι άπειρη. Έτσι φωτός. Μιλάμε με τον αδερφό μας στην Αμερική και η απόσταση αυτή είναι μηδενική σε σχέση με την απόσταση ακουστικό και αυτή. Γιατί αυτή την απόσταση δεν τη σκέπτομαι ποτέ. Τον αδερφό μου όμως που μιλάω στην Αμερική, τον σκέπτομαι και τον έχω κοντά. Κάτι τέτοια δηλαδή, από μια τέτοια οπτική προσεγγίζουμε το φαινόμενο. Ο έρωτας. Ο έρωτας. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε. Ο έρωτας είναι ένα φαινόμενο και αυτό άπειρο, δεν έχει οριστεί ακόμη, δεν έχει βρεθεί ο υπερποιητής. Όλοι οι ποιητές ασχολούνται με τον έρωτα, από τον Όμηρο ως τον Πάστερνακ, ως τον Καβάφη μας, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να ορίσει τον έρωτα. Ο έρωτας, εκείνο που χρειάζεται να ξέρουμε ότι είναι ότι είναι συνάρτηση του θανάτου. Μία έντονη δηλαδή ερωτική κατάσταση, μία βαθιά ερωτική βίωση, ποτέ δεν θα τη ζήσουμε στη φυσική της διάσταση, αληθινή, κλονίζουσα δηλαδή,
εάν δεν συνοδεύεται από το φαινόμενο του θανάτου. Γι' αυτό όλοι οι μεγάλοι ποιητές που μας περιέγραψαν μεγάλους έρωτες τους οδηγούν στην καταστροφή. Γι' αυτό το αρχέτυπο απάνω σε όλα αυτά, ξέρετε, είναι η περίφημη τραγωδία του Σέξπιρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Αλλά εάν κάνετε, ρίξετε μια ματιά μέσα στην παγκόσμια λογοτεχνία, θα δείτε ότι κανένας μεγάλος ποιητής δεν έφτιαξε, δεν δημιούργησε πανίσχυρη τέτοια ερωτική σχέση που να μην την οδηγήσει σε καταστροφή. Τι ωραία που μας τα λέει πάλι ο Σολωμός μας. Τι έρωτας, τι θάνατος. Δεν έχεις να διαλέξεις. Στίχος δημοτικός είναι αυτός. Ο Σολωμός λέει, μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος. Τα πιο δυνατά πράγματα είναι ο έρωτας και ο χάρος. Και πάμε στο αρχέτυπο, στο μεγάλο Ηράκλειτο. Να μου επιτρέψετε μια προσωπική εξομολόγηση. Ο Ηράκλειτος, ο Εφέσιος, για μένα είναι το μεγαλύτερο πνεύμα που γεννήθηκε στον πλανήτη. Στους αρχαίους Έλληνες. Τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, 100 πρωτασούλες έχουν σωθεί. Όλες οι σύγχρονες θεωρίες, όλη η κβαντομηχανική, όλη η σχετικιστική φυσική, όλα είναι, τάκλησε μέσα σε αυτές τις, αυτός ο μελαγχολικός και ο κλαίων. Σε όλη του τη ζωή έκλαιγε και εκπατήσασε τις ώρες, τάκλησε τα βουνά και πήγε και πέθανε. Διητά το πω, ασιτούμενος και βοτάνας, έτρωγε χορτάρια και βοτάνια και πέθανε. Αγανάκτηκε με τους ανθρώπους, έγινε οχλολίδωρος κτλ. Λέει λοιπόν σε ένα φραγμέντο του. Άιδης και Διόνυσος, εν και οητό. Ο Άδης, ο θάνατος, και ο Διόνυσος, ο έρωτας, είναι το ίδιο πράγμα. Θα το περιγράψω μόνο την εικόνα έρωτας θάνατος μας την έδωσε ο Εμπεδοκλής, βέβαια, όπως ξέρετε, ένας επίσης πολύ στιβαρός προσοκρατικός φιλόσοφος, ο Εμπεδοκλής από τον Ακράγαντα, μας έδωσε την έννοια με τη φιλότητα και τον οίκος, η φιλότης, ο έρωτας, τον οίκος, φιλονικία, αίρης, διάλυση, καταστροφή, απάνω σε αυτές τις δύο δυνάμεις συντελείται όλο το δράμα του σύμπαντος. Και θα δω στη σύγχρονη εποχή, αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε, εκείνο που μας είπε πια ο Φρόιντ σε μία από τις ερωτικές μελέτες του, αυτές τις σπουδαίες μελέτες, που έχει τίτλο «Μικρή μελέτη» του Φρόιντ. Φρόιντ, αξιότιμοι στρατιωτικοί γιατροί, δεν έχουμε, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε πάρει ιδέα από Φρόιντ, εάν δεν έχουμε υπόψη τις τελευταίες 4 πολιτισμικές μελέτες του. Ο πολιτισμός σαν πηγή δυστυχίας, το μέλλον μιας αυταπάτης, το πέραν της αρχής της ειδονής, και ο άντρας Μωυσής και η μονοθεϊστική θρησκεία. Στο βιβλίο του, στη μελέτη, στην πραγματεία του «Πέραν της αρχής της ειδονής», «Jenseits des Lust Prinzips», αυτό είναι ο τίτλος, το Άγιο Πρωτότυπο, μας λέει ότι η λίμπιντο, η ειδονή, είναι το πιο ισχυρό. Και αυτό μιλήσαν για πανσεξουαλισμό, τα ξέρουμε όλα, Φρόιντ, τα ξέρουμε αυτά. Ήρθε όμως ο Φρόιντ στα γερατιά και είπε, υπάρχει μία αρχή, ένας νόμος μέσα στη φύση, που αυτός είναι ο αρχιετυπικός, ο πρωταρχικός, ο πιο ισχυρός. Πιο ισχυρός και από τη λίμπιντο. Από τη γέννηση δηλαδή, από τη δημιουργία, από το είναι, από τον έρωτα. Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Θα σας τον γράψω. Στο Άγιο Πρωτότυπο είναι, λέει, η Todestrieb, η ορμή προς θάνατον. Ορμή προς θάνατον και λίμπιντο. Είναι η φιλότης και τον οίκος. Λίμπιντο. Η λίμπιντο δεν είναι μόνο η ερωτική ευοχία και ευχαρίστηση. Η λίμπιντο είναι όταν διψάς πολύ και πίνεις νερό, είναι μεγάλη ευχαρίστηση. Όταν νιστάζεις. Τότε στριπ. Όταν νιστάζουμε πολύ, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Είναι λίμπιντο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς ξέρετε στη φοβερή Εζόφτσινα, ο Στάλιν 36-38 που ξεπάτωσε 5 εκατομμύρια και έφαγε όλους τους μεγάλους μπολσεβίκους, τους συντρόφους του Λένιν, το μαρτύριο το τελικό που τους έβαζε και εκεί πια καταθέτανε όπλα και όλοι υπογράφανε, οι μεγάλοι εκείνοι, ο Ζινόβιεφ, ο Κάμενεφ, ο Μπουχάριν, ο Ορτσονικίτσε κλπ. Υπέγραφαν ότι είναι συνεργάτες του Χίτλερ, συνεργάτες της Γκεστάπο κλπ. Προδότες του μπολσεβικισμού της Ρωσίας. Τους έβαζε στην αϊπνία. Δεν τους άφηνε να κοιμηθούν. 2, 3, 4 μέρες ήταν τόση η ορμή να κοιμηθούν, που πια προκειμένου να κοιμηθούν 5 λεπτά, να μην τους ξυπνήσουν, λέγανε φέρτε μου να σας υπογράψω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
και έκανε τις εικονικές δίκες που ξέρουμε. Η λίμπιντο είναι μια πολύ ευρεία έννοια λοιπόν. Υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από αυτό, λέει ο Φρόιντ, η ορμή προς θάνατο. Μια δύναμη που μας πρόχνει τον κάθε ένα, το κάθε είδος, την κάθε μονάδα του είδους, όλα τα είδη και τον άνθρωπο τον σπρώχνει να πεθάνει. Η πιο κλασική, έτσι, μακρινή περιγραφή αυτού του φαινομένου, αυτής της πανίσχυρης ορμής, είναι ο ύπνος. Όταν ζητάμε στον ύπνο να πάμε. Στον ύπνο είμαστε σε κατάσταση σχεδόν θανάτου, αν δεν έχουμε όνειρα κτλ. Γι' αυτό και οι Έλληνες λέγανε τους δύο αδελφούς ύπνων και θάνατων, που μας περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα κλπ. Λοιπόν, αυτή η ορμή εκφράζεται με δύο τρόπους, λέει ο Φρόιντ. Η ορμή προς θάνατον. Ή ζητάει να με αφανίσει, στρέφεται προς τα μέσα μου δηλαδή και με εξοντώνει, οι κλασικές περιπτώσεις είναι οι αυτοκτονίες εδώ, ή στρέφεται προς τα έξω, διότι υπάρχουν δυνάμεις αντίστασης, όταν ζητάει να με καταστρέψει, στρέφεται προς τα έξω και τότε γίνεται αυτό το φαινόμενο που το λέμε the aggressivitet, η επιθετικότητα. Απάνω σε αυτό το σημείο ο Φρόιντ ερμήνευσε όλη την ιστορία σε έναν τρόπο που κανένας μεγάλος φιλόσοφος δεν την έπιασε. Για να αφαιρέσουμε τον Πλάτωνα κάπου και τον Νίτσε, ερμήνευσε το βαρύ ποινικό μητρό της ιστορίας. Γιατί γίνεται ο πόλεμος? Από τότε που άρχισε ο άνθρωπος, οργανώθηκε, δεν μπορεί να αποφύγει ένα πράγμα, τον πόλεμο, που είναι η πιο ακραία μορφή της σύγκρουσης. Πόλεμος, η πιο γλυκιά μορφή, η πιο απαλή είναι η χειροδικία. Μαλώνω, γροθιές μου δίνει, του δίνω. Αλλά η πιο ακραία συλλογική μορφή είναι ο πόλεμος. Γιατί υπάρχει ο πόλεμος? Και ενώ τόσοι σοφοί, φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί, επιστήμονες, οικονομολόγοι, αγωνίζονται να βρουν ένα σύνταγμα που να οργανωθούν έτσι οι ανθρώπινες σχέσεις ώστε να λείψει αυτό το κακό, αυτό το δεινό. Και δεν τα καταφέραμε. Από τον Πλάτωνα έως τον Καντ, έως το κεφάλαιο του Μάρξ και έως... Γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει μια ρίζα μέσα στην ανθρώπινη φύση που είναι καθαρά φυσική και δεν μπορεί να την νικήσει τίποτα. Η ορμή προς θάνατον που όταν στρέφεται προς τα έξω γίνεται επιθετικότητα. Αυτός είναι ο Φρόιντ. Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κατά πόσο η προσωπική μας σχέση με το θάνατο επηρεάζει και την ερωτική μας ζωή. Ωραίο ερώτημα. Το είπαμε αυτό, ότι λένε σήμερα κάτι μοντέλες και κάτι ζαζαβατικά, τον θέλω Λατίνο εραστή. Λατίνος εραστής, εντάξει, διότι ξέρουμε Μεσαλλήνες και Μάρκο Αντώνιο και Κλεοπάτρες και Αγρυπίνα την νεότερη και τι έντονη ερωτική ζωή που είχαν οι Ρωμαίοι. Εκείνο που δεν ξέρουμε, και βέβαια είναι ανίδεοι όλοι αυτοί που το λένε, είναι ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι εραστές, πράγματι οι Λατίνοι, οι Πατρίκοι, άλλα ονόματα, ο Κάσιος, ο Βρούτος, ο Κάτων, ο Ουτικανός, αχ, δεν έχω μια εικόνα του εδώ, θα τη δούμε όμως. Ο Μάρκος Αντώνιος, αυτά τα εγγόνια του Οκταβιανού Αυγούστου, ύστερα ως την εποχή των στους Αντωνίνους κλπ. Ήτανε μεγάλοι εραστές, διότι ακριβώς ζούσαν μέσα τους συνεχώς και παράλληλα και με την ίδια ένταση το βίωμα του θανάτου και οι γυναίκες. Γι' αυτό ακριβώς όλοι αυτοί, σχεδόν όλοι δηλαδή, αυτοκτονήσανε. Το ρωμαϊκό ψήφος, ο θάνατος του Ρωμαίου Ευπατρίδη. Όλοι, από τον Μάρκο Αντώνιο, την κλασική περίπτωση που την έκανε τραγωδία ο Σέξπιρ με την Κλεοπάτρα που ξέρουμε. Λοιπόν, δηλαδή η ερωτική μας ένταση, όταν της αφαιρέσεις το στοιχείο του κινδύνου, της απειλής, της καταστροφής με ακραία μορφή το θάνατο, είναι μισή, είναι αφύσικο. Είναι ένα φαινόμενο που κάπου καταντάει πια πλαδαρό. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα με την ερωτική ελευθεριότητα, με το ότι ξεφεύγουμε τους κινδύνους, βρίσκουμε λύσεις, εναλλακτές κτλ. Έχουμε καταντήσει και λέμε τα κορίτσια μας, τρυφερά πλάσματα, αλάβαστρα 20-25 χρονών, τις λέμε φλωρίνες. Και τα αγόρια τα λέμε φλόρους. Δεν ξέρουν να ερωτευτούν. Είναι άρρηκτα δεμένο το πρόβλημα έρωτας και θάνατος στην ερωτική μας βίωση. Υπάρχει ζωή μετά από θάνατο, θάνατο. Ποιες είναι οι θέσεις της φιλοσοφίας για το θέμα αυτό? Τώρα θέτεται ένα ερώτημα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο. Γι' αυτό θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνει ολόκληρη διάλεξη. Λέμε όμως πολύ απλά. Βεβαίως υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Αλλά ποια ζωή? Οι Έλληνες μας είπαν ότι ο άνθρωπος, καθώς πεθαίνει, εξαφανίζεται, χάνεται. Ο Όμηρος, παραδείγματος χάρη, μας λέει
στη ραψοδία Ζήτα της Ιλιάδας, θυμάμαι πρόχειρα, σε μια στιχομηθεία ανάμεσα σε δύο ήρωες, τον Αντίλοχο, το γιο του Νέστορα και έναν το γλάφο, έναν Τρώα, που συναντιούνται και βρίσκονται αδερφοποιητοί. Λέει τον περίφημο στίχο «Η υπερφύλων γενεοί, τι ιδέ και ανδρών». Εμείς οι άνθρωποι δηλαδή είμαστε όμοιοι με τις γενιές των φύλων. Βλέπεις ένα φύλο στο δέντρο, μεγαλώνει, πρασινίζει, λάμπει, λαμποκοπάει. Έρχεται το φθινόπωρο, μαραγκιάζει, συρρυκνώνεται, μαραίνεται, πέφτει, το παίρνει η βροχή και η λάσπη, εξαφανίζεται. Τέτοιοι είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Σαν τις γενιές των φύλων. Καμία παρηγορία φιλοσοφικά. Το ίδιο πράγμα θα μας είπε ο Πίνδαρος στον περίφημο 8ο Πυθιόνικο, αν θυμάμαι καλά, που λέει εκείνους τους δύο φοβερούς στίχους «Επάμεροι». Εφήμεροι είμαστε. Εφήμεροι, πρόσκαιροι. Τι δε της, τι δου της, σκιά σόναρ άνθρωπος. Τι είμαστε, τι δεν είμαστε. Είμαστε στο βαθμό που δεν είμαστε, αύριο δεν θα είμαστε. Σκιάς, όναρ, όνειρο σκιάς είναι ο άνθρωπος. Ούτε καν όνειρο, ούτε καν σκιά. Όνειρο σκιάς. Ο Σοφοκλής μας μιλάει για έννοια που σας είπα, αφήνουμε τον επίκουρο που είναι εντελώς σαφής. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι υπάρχει μια ζωή μετά θάνατο, η ακόλουθη. Εκείνο που μένει όταν θα πεθάνουμε είναι η καλή μνήμη που αφήνουμε στους ανθρώπους. Είναι δηλαδή, είναι αυτό που το λέμε διαφορετικά στη φιλοσοφία ενδοκοσμική αθανασία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθάνανε και τους ξέρουμε, τους μνημονεύουμε, τους μελετάμε, τους θαυμάζουμε, ο Παστέρ. Ο Φλέμιγκ, αναφέρω, χιλιάδες άνθρωποι που προσέφεραν, ευεργέτησαν τον άνθρωπο κτλ. Από εδώ ξεκινάει η περίφημη εκείνη αναλόγιο του λαού μας, που δεν το έχουμε φιλοσοφήσει, λέει. Τον Πλούτον εμίσησαν πολλοί, την δόξαν ουδείς. Τι θα πει αυτό. Έχω ένα κλασικό παράδειγμα μπροστά μου. Έχω την κυρία Γουλανδρή, την γλυκιά μας πρώτη κυρία της Ευρώπης. Είναι ένας άνθρωπος πλούσιος, αλλά όλη τη δραστηριότητα είναι να αφήσει ένα έργο που να μείνει για να ευεργετεί τους ανθρώπους και για να μείνει και στις επόμενες γενναίες. Με αυτή την έννοια η Γκάια που μας χτίζει, Γκάια τη λέω εγώ μιξοβάρβαρα ελληνικά ερασμιακά, Γαία τη λέει αυτή, αυτό το υπέροχο μέγαρο που χτίζει την Κηφισιά, που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι για τις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων θα είναι πολύ πιο χρήσιμο από το μέγαρο της μουσικής. Και παρακαλώ να μην σας σκανδαλίσω, γιατί γνωρίζω τον Λουδοβίκο Μπετόβεν και τη σονάτα, την ενάτη σονάτα για βιολί και πιάνο. Αυτή η Γκάια, τι είναι ο βαθύτερος πόθος της να ζήσει αγαθή η μνήμη της όσο γίνεται. Λέμε Καραϊσκάκης και δακρύζουμε, είπε ο κύριος διοικητής. Λέμε Μαρκομπότσαρης και δακρύζουμε τη μνήμη που μένει. Αυτό το παράδειγμα αρχιετυπικά μας το δώσανε οι Έλληνες, αυτό μόνο, και τελειώνω, με την περίφημη ραψοδία της Οδύσσειας, την Κάπα, την Κυκλόπια. Τι μας λέει αυτή η ραψοδία. Ο Οδυσσέας με τους συντρόφους βρίσκεται στα στενά. Τον αρπάζει ένας κύκλοπας, τον εγκλωβίζει μέσα σε μια σπηλιά και αρχίζει μετά εκεί το μεγάλο μακελιό. Την μια βραδιά τρώει δύο, την άλλη άλλους δύο, την άλλη άλλους δύο, κοιτάει και ο Οδυσσέας τρέμοντας. Πού το βρήκα τούτο το αμπλάκιμα, τούτο το τέρας. Οπότε τον βλέπει ο κύκλοπας και του λέει εσύ, του λέει. Εσύ μου αρέσεις, του λέει. Είσαι τσιρβελής. Το μάτι σου είναι τσακίρικο, παίζει. Πώς σε λένε, θα σε πάω τελευταίο. Η αμοιβή. Πώς σε λένε, λέει ο Οδυσσέας. Ούτιν με κυκλίσκουσι κύκλο. Το όνομά μου είναι Κανείς. Ούτις. Όχι κάποιος, Κανείς. Ούτιν με κυκλίσκουσι τοκίες. Οι δε εταίροι, οι δε φίλοι, άλλοι πάντες. Με φωνάζουνε κανένα. Δεν έχει όνομα, είναι ανυπόστατος. Όταν περνάει τη φοβερή περιπέτεια όμως και επιβάλλεται και νικάει και διασώζεται, κυριαρχεί και εξοντώνει με τον τρόπο που εξόδωσε τον κύκλοπα και βγαίνει έξω με τα κρυάρια όπως ξέρουμε και μπαίνει στο πλοίο, τον άτιμο λέει θα του μιλήσω. Ο κύκλοπας είναι απάνω και παραγουλιάζεται σαν ταχταπόδια, χτυπιάται, τυφλός και φωνάζει στους βράχους. Πάμε, του λένε Βασιλιά, να φύγουμε. Θα πετάξει κανένα πέτα και θα μας βουλιάξει. Όχι, δεν το κρατάει κανείς ο Οδυσσέας και του φωνάζει. Πάτσαλε και χάχα. Αν σε ρωτήσουνε ποτέ ποιος σου δώσε αυτή την άγρια τυφλωμάρα, αϊκελίν αλαωτίν στο Άγιο Πρωτότυπο, να πεις ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη, ο καστροκαταλήτης.
φάστε Οδυσσία, πτωλιπόρθιον εξαλαώσετ. Κοιτάξτε, ξεκινάει σαν ο κανείς, ανυπόστατος, μπαίνει στην περιπέτεια τη φοβερή, αυτή είναι η περιπέτεια της ζωής για τον καθέναν, και αφού την νικάει και δημιουργεί, δείχνει ότι δημιουργεί, παίρνει όνομα, γίνεται επώνυμος. Δεν είναι τυχαίο που ο Όμηρος είναι τα βαθύτερα αυτά, που δυστυχώς χρειάζεται μια φιλοσοφική προσπέλαση αυτή. Με αυτή την έννοια λέμε, μετά θάνατον μένει η καλή μας μνήμη, γι' αυτό όλοι αγωνίζονται, λέμε Ωνάσιο, τον Άσιο Αντώνη, ξεχάσια δεν υπήρχε το Ωνάσιο. Δεν λέμε ο Μακαρίτης ο Αριστοτέλης ποτέ, ούτε ο Μακαρίτης ο Πλάτων. Δεν λέμε τη λέξη Μακαρίτης που σημαίνει φύγαμε. Κύριε επιθεωρητά, μου δώσατε αφορμή συνειρμικά δηλαδή να θυμηθώ κάτι που ωφελεί. Θα μας διαφεύγει. Αναφέρατε Αριστοτέλης. Γράφει κάπου ο Αριστοτέλης σε σχέση με το ερώτημά μας. Εφόσον ενδέχεται αθανατίζειν. Ο καθένας δηλαδή από μας γίνεται αθάνατος, κινείται στην πορεία της αθανασίας όσο μπορεί. Γι' αυτό βέβαια ο Άινστάιν έχει πολύ μεγάλη σε σχέση, ξέρω εγώ, με τον Παπαδιαμάντη το δικό μας. Και αυτός είναι αθάνατος και θα μείνει, εφόσον ενδέχεται, ανάλογα με τα έργα. Εδώ εμπλέκεται πάλι το θέμα με τον έρωτα. Πηγαίνουμε στους περίφημους αναβαθμούς του έρωτα που μας περιγράφει ο Πλάτων στο Συμπόσιο και λέει: έχουμε 4 αναβαθμούς στην ερωτική μας ζωή. Το πρώτο είναι: αγαπιούνται τα όμορφα σώματα. 2 όμορφα σώματα, ένας δυνατός άντρας, μια τρυφερή γυναίκα. Έρωτας, θα γεννήσουν τα παιδιά. Ο χαμηλότερος αναβαθμός. Δεύτερον, αγαπιούνται οι όμορφες ψυχές. Όταν λέμε όμορφες ψυχές, εννοούμε προσωπικότητες. Οργανωμένοι, έχει βάθος ο άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέει πια νους ερά, λέει ο Πλάτων. Και αυτό που πάλι το λένε έτσι χονδρικά στις ημέρες μας, ο έρωτας είναι εδώ. Ο έρωτας είναι εδώ, είναι στον εγκέφαλο. Ο τρίτος αναβαθμός είναι, που εμπνέει ο έρωτας για αυτά τα έργα, είναι όταν οι άνθρωποι που αφιερώσανε τη ζωή τους στην υπόθεση του ανθρώπου και δημιουργήσαν, γίνανε ευεργέτες. Είτε μεγάλοι επιστήμονες, εφευρέτες, γιατροί, φυσικοί, και ο Νεύτων, ο Δαρβίνος, ο Αϊνστάιν, ο Νίλς Μπορ, ο Χάιζενμπερκ, ο Ράδερφορντ. Μεγάλοι ευεργέτες, ο Σόλον, ο Λυκούργος, νομοθεσίες, ο τρίτος αναβαθμός, και υπάρχει ο τέταρτος, ο πιο ψηλά-ψηλά, εφόσον ενδέχεται αθανατίζει, εκεί πάμε πια, είναι τα αθάνατα έργα. Και όλα αυτά και στην τρίτη βαθμίδα έχουμε, αλλά έχουν άμεση σχέση πρακτική. Όταν πούμε όμως η 9η συμφωνία του Πετόβιτ, ο Παρθενώνας, όταν πούμε η Ενιάδα του Βυργίλιου, όταν πούμε ο Φάουστ του Γκέτε, εδώ πια μιλάμε για την ακραία μορφή του ανθρώπινου ορθώματος, όταν πούμε φιλοσόφια naturalis principia mathematica του Νεύτωνα ή η καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου κτλ. Είναι η ακραία μορφή της ερωτικής μας αυτής. Εφόσον ενδέχεται αθανατίζειν. Ευχαριστώ που μου μνημονεύσατε τον Αριστοτέλη. Ορίστε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για το ωραίο ταξίδι για την Ιθάκη. Διερωτώ με και θα ήθελα το σχόλιο σας. Ο Καβάφης, περιγράφοντας το ταξίδι, είναι το ταξίδι της ζωής και η Ιθάκη είναι ο θάνατος. Και ήθελα και ένα άλλο σχόλιο. Εδώ βέβαια η συζήτηση είναι ακαδημαϊκή. Μήπως η θρησκεία μας δεν μας προετοιμάζει σωστά για το θάνατο? Στο ερώτημα 2 δεν θα απαντήσω. Δεν νιώθω τον εαυτό μου αρμόδιο και δεν θέλω να σκανδαλίσω. Έχω γράψει όμως, με παρησία, κύριε επιθεωρητά, και τα σκρίπτα μάνεντ, αυτό δεν σημαίνει ότι κρύφτηκα από φόβο, έχω γράψει, δεν θα μιλήσω για τη σχέση. Θα πω μόνο ότι τα προβλήματα του θανάτου όταν τα βλέπει η θρησκεία είναι εντελώς διαφορετική οπτική από ό,τι όταν τα βλέπει η φιλοσοφία. Και αυτό το είπε με ρητό τρόπο στην εποχή μας ο Χάιντεγκερ. Δάσκαλος του Σάρτ είναι αυτός, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της φιλοσοφίας της ύπαρξης. Όχι, προς το άθεος. Ο Γιάσπερς είναι ένθεος. Και ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ είναι πολύ χριστιανός. Εντελώς ακραίος. Μεγάλο το πρόβλημα, να μην εμπλακούμε εδώ, θα πω μόνο την πρότασή του λέει: φιλοσοφία και θεολογία είναι αντίθετα πράγματα. Δεν μπορείς να πεις ότι φιλοσοφώ θεολογικά, ούτε ότι θεολογώ φιλοσοφικά. Είναι μία ανίερη εγκατάμειξη, μπερδεύουμε τα κρέατα του λαγού και της χελώνας και το λέει με την ακόλουθη πρόταση. Μία χριστιανική φιλοσοφία είναι ένας ξύλινος σίδηρος.
Ein christliche Philosophie ist ein hölzernes Eisen. Στο πρωτότυπο. Τι θα πει ξύλινο σίδηρο. Είναι αντίφαση αυτό. Αυτό που λέμε στη λογική contradictio είναι αντιέκτο. Μέσα στο ίδιο το αντικείμενο υπάρχει αντίφαση, αλληλοανέρεση. Ή τα βλέπει φιλοσοφικά ή τα βλέπει. Δεν θέλω περαιτέρω να μείνω σε αυτό. Αλλά κάτι είπατε για τον Καβάφη. Σας βλέπω όλους με πολύ σεβασμό και αγάπη για να κάνω μια κατάθεση. Και έχει σχέση με το αντικείμενο. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, εγώ στα κείμενά μου το έχω γράψει, είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ποιητές του 20ου αιώνα σε παγκόσμια. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν τον ξέρουμε τον Καβάφη. Μόλις αρχίζουμε να τον ανακαλύπτουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα να δούμε τι γίγαντας ποιητής είναι αυτός. Αυτός λοιπόν ο ποιητής, ξέρετε τι ζωντανή σχέση έχει με το θάνατο. Από τα 153 ποιήματα που έχει γράψει, τα 35 έχουν αποκλειστικό θέμα το θάνατο. Και το τι ερωτικός ποιητής είναι ο Καβάφης, άλλο πράγμα. Εκεί συναντιόνται πάλι τα πράγματα. Και μάλιστα πλατωνικά ερωτικός, διότι είχε και μια ορισμένη ιδιομορφία έτσι, στη γενετήσια συμπεριφορά του Καβάφης, ξέρετε, ουρανιστής. Κάτι ανάλογο που λέμε και για τον Πλάτωνα, όσοι ξέρουν τι σημαίνει τα παιδικά ή ο ομοφιλοφιλικός έρωτας στην αρχαία Ελλάδα κλπ. Λοιπόν, τα 30 ποίηματά του είναι αφιερωμένα στο θάνατο σε συνδυασμό με τον έρωτα. Είναι η περίφημη τάφη των εφήβων, η καβαφική έφηβη. Ευρύωνος τάφος, η ασή τάφος, λάνη τάφος, λυσίου του γραμματικού τάφος. Εν το μηνύ αθήρ, ο Λεύκιος εκοιμήθη, 27 χρονών. Η σχέση του Καβάφη με το θάνατο μετά το Σολομό μας, που εδώ έχουμε το αρχέτυπο, ο Σολομός στα 80 τίτλους ποιημάτων που έχει, τα 50 στον τίτλο υπάρχει η λέξη θάνατος. Και όλα τα μεγάλα του έργα έχουν σαν κύριο θέμα το θάνατο. Τον αφήνουμε το Σολομό. Ο Σολομός δεν μπαίνει σε όρια, είναι, σπάζει όλα τα στάδια. Δεν συγκρίνεται, είναι κάτι έξω από κάθε σύγκριση οπτική. Θέλω λοιπόν, επειδή μου μνημονεύσατε το, και βέβαια είναι το ταξίδι της ζωής, η Ιθάκη που είπατε, να σας δώσω δύο δείγματα από τον Καβάφη. Έχω την άδειά σας και την υπομονή σας. Δύο κείμενα που φαίνεται πόσο βασάνισε και πόσο αυτό το πρόβλημα το έζησε και γιατί αυτό το πρόβλημα στάθηκε η αιτία να δημιουργήσει αυτό το μεγαλείο. Θα σας πω τα άλογα του Αχιλλέως, ένα κείμενο που το έχει εμπνευστεί από τον Όμηρο. Μας λέει όταν σκότωσε τον Πάτροκλο ο Έκτορας, τα θεϊκά άλογα που είχε πάρει από τον Αχιλλέα, αυτά ήταν αθάνατα, δεν ήταν προορισμένα σε φθορά και σε τέτοια, κλαίγανε με δάκρυα, βλέποντας το χαμό του Πατρόκλου κλπ. Κοιτάξτε τι ωραία που το έδωσε ο Καβάφης και πόσο περιέγραψε τη συμφορά του θανάτου. Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο, που ήταν τόσο ανδρείος και δυνατός και νέος, άρχισαν τ' άλογα να κλαίνε του Αχιλλέου. Η φύση στον η αθάνατη αγανακτούσε για του θανάτου αυτό το έργο που θορούσε. Τεινάζαν τα κεφάλια των, τες μακριές σχέτες κουνούσαν, τη γη χτυπούσαν με τα πόδια και θρυνούσαν, τον Πάτροκλο που εβλέπανε άψυχο, αφανισμένο, μια σάρκα τώρα ποταπή, το πνεύμα του χαμένο, ανυπεράσπιστο, χωρίς πνοή, εις το μεγάλο τίποτε επιστραμμένο από τη ζωή. Τίποτε, τα πούμε κεφαλαίο. Τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων αλόγων και λυπήθη. Στου Πηλαίου στον γάμο, είπε, δεν έπρεπε έτσι άσκεπτα να κάμω. Καλύτερα να μη σας δίναμε άλλο γάμου δυστυχισμένα. Τι γυρεύατε κι χάμου στην άθλια ανθρωπότητα που είναι το μπέγνιο της μοίρας. Σεις που δε ο θάνατος φυλάγει ουδέ το γύρας. Πρόσκαιρες συμφορές σας τυραννούν. Όμως τα δάκρυά των για του θανάτου την παντοτινή τη συμφορά εχύνανε τα δύο ζώα τα ευγενή για του θανάτου την παντοτινή τη συμφορά. Μας έχει δώσει το περίφημο απολύπινο Θεός Αντώνιον που είναι το ποίημα της αξιοπρέπειας μπροστά στο θάνατο.
να σταθούμε με αξιοπρέπεια, ανθρώπινα. Στο μέτρο του ανθρώπου, όπως είπαμε, τον ίδρυσε ο Ειδίπους. Και εδώ θυμάμαι, σας παρακαλώ, γιατί ακούω τον τελευταίο καιρό και μάλιστα εκεί στα άθλια, τους άθλιους αυτούς που μιλάνε στα τηλεοπτικά, ετυμολογούν τη λέξη άνθρωπος. Και λένε η λέξη άνθρωπος είναι από το Άνω Θρόσκο. Τι βλακώδης, επιστημονικά αναλυθής και κακοήθης ερμηνεία. Έχει δολιότητα. Η λέξη άνθρωπος έρχεται από το άνδρας και όψ, οπός, πρόσωπον, ο παρακείμενος του όποπα. Από το ωραίο όρο. Άνδρας που σημαίνει ανδρόγυνος και άνδρας και γυναίκα. Και ο φεμινισμός έχει παίξει το ρόλο του, η φαλοκρατία. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Και όχι άνωθρος. Ο άνθρωπος έρχεται από κάτω. Από το χώμα. Χουόμο στα λατινικά. Είναι από το χούμους. Μας λέει ο Υγιένος ένα μύθο που είναι το χώμα. Ότι εσύ, ότι γη και η γη να πελεύσει, λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Εγώ δε Κύριε, λέει ο Αβραάμ, είμαι γη και σποδός, χώμα είμαι. Λοιπόν, αυτό το άλλο που λένε και έχει επικρατήσει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή. Και παρακαλώ, παραπέμπω σε όλα τα λεξικά, τα ετυμολογικά, πηγαίνετε από τους Λίντελ Σκοτ έως το μεγάλο ελληνικό λεξικό του Ερίκου Στεφάνου που έχουμε και τον Σταματάκο ακόμη. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης άνθρωπος. Είναι πονηρή η άλλη. Θέλω να κλείσω με ένα Σολομό αυτή τη διάλεξή μας, εάν δεν έχετε κάτι. Ναι, κύριε Αντισυστηματάρχη. Συνηθίσαμε πλέον στην ιδέα ότι για το θάνατο, με το θάνατο ασχολούνται κάποιες ηλικίες μεγαλύτερες ή ενήλικες, εν πάση περιπτώσει. Φυσικό. Θα ήθελα τη θέση της φιλοσοφίας απάνω στο αν θα πρέπει, αν μπορούμε και αν θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μέσα στα πλαίσια της αγωγής για το θάνατο ή όχι και πώς. Ευχαριστώ. Υπέροχο ερώτημα. Η αγωγή θα τη βάλουμε στο εδόλιο και θα τη δικάσουμε την αγωγή. Σας παρακαλώ όμως όχι τους δασκάλους. Όχι τους δασκάλους. Δεν είναι οι δάσκαλοι εκείνοι που φταίνουν για την κακή αγωγή που έχουν. Οι δάσκαλοι παίρνουν οδηγίες. Το μεγαλύτερο, το ωραιότερο βιβλίο που έχει γραφτεί για την αγωγή, για την εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, γνωρίζετε ότι είναι ο περίφημος Εμίλιος του Ρουσό, Υπεριαγωγής. Ο μεγάλος αυτός Ευρωπαίος διαφωτιστής φιλόσοφος, ο Ρουσό, πόσο μεγάλος είναι, δεν χρειάζεται να πούμε, αρκεί να πούμε ότι στο όνομά του κατηγορούν ολόκληρη Γαλλική Επανάσταση με 4-5 άλλους. Γαλλική Επανάσταση, το μεγαλύτερο γεγονός της ευρωπαϊκής ιστορίας. Εκεί λοιπόν λέει μια φοβερή πρόταση. Μιλάει για την αγωγή της Ευρώπης στην εποχή του. 1778 πέθανε, νομίζω. Λέει, οι ακαδημίες και τα πανεπιστήμια της Ευρώπης είναι σχολεία απέραντων ψευδολογιών που απευθύνονται σε ούρονες και κάφρους. Σκεφτείτε την πρόταση. Ο βασικός λόγος που τον οθεί να μιλήσει με τόση οργή για την αγωγή είναι ακριβώς διότι αποκρύπτουμε από τις νέες γενναίες αυτό το πρόβλημα θάνατος. Τι πρέπει να λέμε? Βεβαίως πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο. Διότι από την όλη προβληματική που αναπτύξαμε εδώ, είναι φανερό ότι ο σκοπός είναι το παιδί να το βάλουμε μέσα σε μια έμπαιδη, πράγματι, αληθινή τροχιά να ζήσει. Όχι να του κρύβουμε το. Έρχονται μητέρες, πατέρες και μου λένε, μου είπε το παιδάκι μου 6 χρονών, με ρώτησε για θάνατο και εγώ του το κρύψα. Και του λέω, δεν είναι τίποτα παιδάκι μου κλπ. Γιατί να το κρύψουμε? Άλλωστε υπάρχει μια μεγάλη ψυχολογική θεωρία ενός ψυχολόγου του Βιγκότσι που λέει σε παιδί 6 χρονών μπορείς να διδάξεις την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Όλα. Δεν θα καταλάβει. Κάτι θα καταλάβει. Μπορεί να διδάξει τον Τίμεο, τον πλατωνικό που είναι ο πιο... Τα παιδιά έχουν ένα ένστικτο αθωότητας σε σχέση με εμάς. Το λέει και το τραγούδι. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά? Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Κύριε Αντισυνταγματάρχα μου, αυτό είναι το μεγάλο πλημέλημα της παιδείας που οδηγεί σε πάρα πολλά στραβά πράγματα. Θα το μεγαλώσουμε το παιδί με αυτή την πραγματική, με προσοχή, με διακριτικότητα, να μην του περάσουμε φόβους, τραυματικές εμπειρίες. Αυτό θα το αφήσουμε όταν θα το δει φυσιολογικά και θα του πούμε ότι και ο άνθρωπος. Έχω αναφερθώ σε μια προσωπική περίπτωση. Έχω μια μανούλα, γιαγιά 86 χρονών, Άγιος Άνθρωπος. Έχω
μια γυναίκα. Σπουδαία γυναίκα. Η γυναίκα μου. Διδάσκει σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Γερμανίας αυτή την εποχή. Και έχω μια κορούλα. Είναι καλά, την είδατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δει. Έχω και μια κορούλα. Ένα γαλάζιο βλαστάρι. Διωτήμα, η κόρη μου. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που είπατε, λέω, σας δίνω ένα δείγμα πως έχω αναθρέψει το δικό μου παιδί, εντελώς φυσικά και αβίαστα. Εάν υποθέσουμε ότι εγώ πεθαίνω αυτή τη στιγμή, με χτυπάει ένας νταμπλάς, μια ανακοπή που λέτε, ισοηλεκτρική γραμμή στο μόνιτορ. Ούτε φάρματα, ούτε απεινιδωτές, τέζα ο γέρος που λέει ο λαός. Πεθαίνω. Κάποιος θα της πάει την αγγελία, την πένθη μου. Ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Και θα σας πω. Θα σας το πω με ένα σχήμα δηλαδή. Γιατί ακριβώς έχει μπει στο σωστό δρόμο το παιδί. Θα μου απευθύνουν μία στροφή, την ακόλουθη. Πέθανε ο πατερούλης σας, έτσι με λέει η κόρη. Πατερούλης. Θα μου πει. Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. Είχα τον ήλιο στα βουνά και τον αητό στους κάμπους και το βοριά το δροσερό τον είχα στα καράβια. Μα ο ήλιος σε βασίλεψε του αητός αποκοιμήθη και το βοριά το δροσερό τον πήραν τα καράβια. Κι έτσι του δόθηκε καιρός του χάρου και σε πήρε. Κυριαρχημένα αισθήματα δηλαδή. Πειθαρχημένα, με οδύνη, με γνώση και με πόνο, αλλά όχι με αφασία συναισθηματική. Και εγώ, σε αυτή τη στροφή, ξέρουν ότι θα απαντούσα με μία άλλη αντιστροφή την ακόλουθη. Εδώ είναι ο λαός μας. Το λαό μας στεφανώνω, παίρνοντας αφορμή. Ακούστε τι λέει ο λαός μας. Τρεις αντριωμένοι εβούλησαν να βγουν από τον Άδη. Ο ένας στο Μάη θέλει να βγει. Κι ο άλλος τον Αλωνάρη και ο Δήμος στα Γιαδημητριού να ανοίξει γιωματάρι. Μια λιγερή τους άκουσε, γυρεύει να την πάρουν. Κόρη, βροντούν τα σύμια σου, το φελοκάλιγό σου και τα χρυσά γιορτάνια σου, θα μας ακούσει ο χάρος. Θέλω να πω, αυτός είναι ο τρόπος, ο σωστός που ο λαός μας προτού τον διαφθείρουμε εμείς με τούτα τα αήθη, ήθη και με την παιδεία μας και τα λοιπά. Έτσι δεχότανε το θάνατο. Και το πόνο του και τον καημό του τον έκανε αυτά τα ωραία τραγούδια. Ο κύριος Γενικός Αρχίατρος μας βάζει στα στενά. Η ερώτηση είναι αν φοβάμαι προσωπικά το θάνατο. Η ερώτηση αυτή είναι αδιέξοδη κατά την έννοια ότι της λείπει η απόδειξη δηλαδή. Δηλαδή, σας λέω εγώ δεν φοβάμαι το θάνατο. Και πράγματι δεν φοβάμαι το θάνατο. Γιατί ας πούμε έχω φτάσει σε μια τέτοια κατανόηση με τη συνεχή διαλεκτική μου σχέση, με την αγωνία μου, με τον αγώνα μου, με το τρίτη ώρα κοιναζόμουν από νέο στο πάνω όταν με απασχολούσε το πρόβλημα. Ας πούμε ότι δεν φοβάμαι το θάνατο. Αυτό το πράγμα μπορεί να μας το πει και ένας οποιοσδήποτε άλλος, ο οποίος όχι μόνο φοβάται το θάνατο, αλλά είναι άστα της δηλίας δείγμα. Δεν λέει τίποτα να πει κανείς ότι φοβάμαι ή δεν φοβάμαι το θάνατο. Λείπει η απόδειξη. Έτσι κάπως θα μπορούσα να απαντήσω με την έννοια ότι μόνο εξπίθει αυτή η ερώτηση. Αυτή η ερώτηση βάζεται δηλαδή, βάζεται των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων που λένε. Λοιπόν, και εξαρτάται πόσο αξιόπιστος, πόσο ειλικρινής, πόσο φερέγγιος είναι αυτός που το λέει. Λοιπόν, εάν σας πω ότι δεν φοβάμαι το θάνατο, κύριε Γενικέ Αρχίατρε, ενδεχομένως να θεωρηθεί αυτό το πράγμα εγωιστικό. Ή δεν πείθει σε κάθε περίπτωση. Αυτό το δείχνουμε με το βίο για την πολιτεία μας. Η απόδειξη λείπει. Ας περιμένουμε αυτή η απόδειξη.